Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Μια εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχω λάβει πολλά μηνύματα αγάπης από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι μ' ακούνε και πολλοί άνθρωποι στο εξωτερικό και τους ευχαριστώ. Θα πέσουν πολλές αφιερώσεις σήμερα. Γενικά το κλίμα είναι πολύ καλό, έχω πολύ καλή παρέα δίπλα μου. Γεια σου, Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας συστηθείς ή θα σε συστήσω? Όπως θες. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Επειδή είναι μια βροχερή μέρα σήμερα και είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω το μικρόφωνο, είσαι και μπάσος πολύ, μίλα λίγο κανονικά. Επειδή είναι βροχερή μέρα, επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα και ελπίζω να έχουμε και ακροατές. Σίγουρα έχεις και το ξέρω από την προηγούμενη φορά. Έχουμε και αρκετούς και εκτός Ελλάδος, να είσαι σίγουρος. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Σίγουρα πέρασες καλά την πρώτη, μάλλον, για να ξανάρθεις. Σίγουρα, αλλά δεν είχα συστηθεί. Ναι. Θα μας συστηθείς τώρα? Ναι. Χαίρομαι. Εγώ θέλω όλοι να νιώθουν άνετα και οι φιλοξενούμενοι στο στούντιο να πούν ό,τι θέλουν αυτοί. Σέβομαι τις επιθυμίες του καθενός. Σήμερα λοιπόν ο φίλος μου που ήρθε και την περασμένη εκπομπή, στην περασμένη εκπομπή ήμασταν μαζί, θα σας συστηθεί. Τον αφήνω λοιπόν να πει λίγα πράγματα για τον εαυτό του. Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος, ο Σταυρίδης. Δεν είμαι γνωστός, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει γι' αυτό. Είναι γνωστός, αλλά εντάξει, Θεσσαλονίκη περισσότερο. Μάλιστα. Mm-hmm. Θα ήθελα να αφιερώσω την εκπομπή στους ακροατές σου, στη γυναίκα που δεν ξέρω αν μας ακούει ή αποκοιμήθηκε και λυπάμαι γι' αυτό. Σίγουρα θα σε ακούει. Και θέλω να αφιερώσω αυτή την εκπομπή σε μια καλή μου φίλη, η οποία ακούει αυτή τη στιγμή, η Κατερίνα, καταλαβαίνει ποια είναι. Ωραία. Στέλνω τα χαιρετίσματά μας και να είναι πάντα καλά. Εγώ να συμπληρώσω ότι ο φίλος μου ο Κυριάκος που έρχεται για δεύτερη φορά στην εκπομπή και με τιμάει αυτό, πάει να πει ότι κάτι καλό έκανα στην προηγούμενη εκπομπή και πέρασε καλά. Λοιπόν, τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Είπαμε ότι με παρέα όλα είναι καλύτερα. Όλα γίνονται καλύτερα. Γι' αυτό το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που ξαναήρθε να κάνουμε μαζί μια εκπομπή που θα φτάσει από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη βάσει των μηνυμάτων που μου έχουν στείλει. Η νύχτα προβλέπεται απρόβλεπτη. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε με πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καλή παρέα, με πολύ κουσκούς. Μείνετε συντονισμένοι, θα πέσουν τηλέφωνα, τα πάντα. Αφιερώσεις, σελίδες για το που μπορείτε να απευθύνεστε. Αλλά ας ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή και τα λέμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Πες μας, Κυριακό, ποιο είναι. Βαλάντης. Mm-hmm. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Ναι, ξεκινάμε έτσι χαλαρά όπως κάθε φορά. Αγαπημένο τραγούδι. Και, ναι, παλιό, αλλά αγαπημένο. Για όλους εσάς, να τα αφιερώσω και στη γυναίκα σου, Κυριακό, που μας ακούει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Στην οικογένειά σου γενικώς. Ο Κυριακός έχει μια υπέροχη οικογένεια. Να τη χαίρεσαι, να είστε γεροί. Και σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες στην εκπομπή και σήμερα. Πάμε, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Θα πέσουν πολλές αφιερώσεις, θα σας χρωστάω, αλλά σε λίγο. Να μπούμε λίγο στη ροή της εκπομπής, έτσι. Πάμε, ξεκινάμε δυνατά. Βαλάντη, σε ένα χαρτάκι έγραψα για όλους εσάς. Με κάνετε πολύ χαρούμενοι με την αγάπη σας. Για όλους εσάς. Επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και λίγα λεπτά. Ξεκίνησε η εκπομπή μας. Να δούμε λίγο τα μικρόφωνα. Πιστεύω να ακουγόμαστε καλά. Λίγο να το δυναμώσω. Ωραία. Όπως λέω κάθε φορά, είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Τα χειρίζουμε όλα μόνη και δεν είμαι ηχολήπτης. Να με συγχωρέσετε. Το μόνο που θέλω είναι να σας κρατήσω συντροφιά για όλους εκεί έξω με την εκπομπή μου. Έχω και παρέα τον Κυριάκο σήμερα. Έλενα, για σένα το λέω. Κυριακό, η φίλη μας έχασε το σήμα και ρωτάει ποιος είσαι, δεν μπόρεσε να ακούσει. Λοιπόν, γεια σου Έλενα. Σου εύχομαι τα καλύτερα υγεία. Να είσαι μια χαρά στη ζωή σου, να τα έχεις όλα καλά. Είμαι ο Κυριάκος Σταυρίδης, από Θεσσαλονίκη. Επαγγελματίας τραγουδιστής και όσοι βγαίνουν τη νύχτα σίγουρα τον γνωρίζουν. Δεν μπορώ εγώ να το πω, εσύ το λες επειδή το ακούς. Μα είναι η αλήθεια, ζεις από αυτή τη δουλειά, είναι η δουλειά σου, είναι το επάγγελμά σου. Λοιπόν, είναι Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης, είναι δικό μας παιδί, τον ακολουθούμε σε όλα τα live του. Για σένα Ελένα μου, τι να πω πρώτα, ποιον να χαιρετήσω πρώτα, από ποιο μέρος της Ελλάδος, από ποιο μέρος του εξωτερικού. Έμαθα ότι ένας Έλληνας εκεί κάπου στην Νεβάδα με το όνομα Δημήτρης ακούει την εκπομπή μου και χάρηκα πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό τους αρέσει να ακούνε τραγούδια ελληνικά, ελληνικές εκπομπές. Τους λείπει η Ελλάδα. Δημήτρη, το αφιερώνω σε σένα. Χάρηκα πάρα πολύ που ακούς την εκπομπή μου. Επίσης για τον φίλο μου τον Τόμι στην Αμερική, στο Vermont, στα σύνορα εκεί με τον Καναδά που χιονίζει. Τόμι, και για σένα που σου λείπει και σένα η Ελλάδα. Για τον φίλο μου τον Γιώργο στην Αλεξανδρούπολη εκεί που ακούει. Δεν ξέρω Γιώργο τι εννοούσε. Σου έστειλα το link. Για τον Κυριάκο φυσικά εδώ που είναι δίπλα μου για μία ακόμη φορά. Για το παρεάκι μου, για τα κορίτσια εκεί, για την κολλητή μου, για την οικογένειά μου. Θα δω τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Η νύχτα προμηνύεται να είναι πολύ όμορφη. Ξεκινάμε χαλαρά. Θα ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, Κρύψου. Ξεκινάμε έτσι λίγο χαλαρά. Μετά θα πάμε σε πιο χορευτικά, λαϊκά κομμάτια. Έχουμε μπροστά μας πολύ ωραία εκπομπή και θέλουμε να σας κρατήσουμε καλή παρέα. Κυριάκο, θες να πεις κάτι? Θα ήθελα να πω μια καλησπέρα στη Μαρία, η οποία ακούει, έτσι πιστεύω αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου και από μένα. Καλησπέρα στη Μαρία. Και σίγουρα είναι ένα αξιολάτρευτο κομμάτι του ο Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτό το κρύψι που είπες τώρα. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Δεν το ήξερες, αλλά είναι αγαπημένο. Ό,τι βάζω είναι αγαπημένο. Ρε Κυριάκο, θα μου πεις, ταιριάζουν ίσως τα γούστα μας. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο κομμάτι. Θα το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές σου. Για όλους όσους μας ακούνε. Από δικούς μου. Θα περάσουμε όμορφα, πιστεύω. Είναι αυτά τα τραγούδια τα επέλεξα. Έχω επιλέξει πολλά παλιά τραγούδια, διαχρονικά και όμορφα. Και νομίζω ότι θα σας αρέσουν και εσάς. Πάμε να συντονιστούμε λίγο. Θα βγάλουμε και live στο Facebook. Α, να πω τις σελίδες μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Επίσης στην σελίδα Μουσική Εκδρομή στο Facebook και αυτή. Και υπάρχουν και τηλέφωνα σταθερά, κινητά, ό,τι θέλετε, για αφιερώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, να βγείτε ζωντανά στον αέρα, ό,τι επιθυμείτε. Είναι το WhatsApp το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης υπάρχει και ένα σταθερό που μπορείτε να καλείτε, το 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Έριξα μια ματιά και στη λίστα μου. Νομίζω είναι ενημερωμένοι αυτά που διάλεξα. Θα ακούσουμε πολύ ωραία διαχρονικά κομμάτια σήμερα. Πάμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Κρύψου. Τι κι αλλιώς τα ήξερα όλα, και να το μπροστά
Εδώ είμαστε και πάλι απαντώντας τα δικά σας μηνυματάκια, στις δικές σας απορίες. Έχουμε πολλούς ακροατές που προσπαθούν να μπουν στο link. Παιδιά, φταίει και η σύνδεση κάποια φορά που έχετε. Ίσως το σήμα να μην είναι δυνατό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς, να βοηθήσουμε τους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για άλλη μία μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου και τον... Σταυρίδη Κυριάκο. Και τον Σταυρίδη Κυριάκο, τον φίλο μου που με πήρε τηλέφωνο σήμερα και μου έδωσε μεγάλη χαρά. Μου λέει, Έφη, θα ξανάρθω. Λέω, πολύ χαίρομαι. Εγώ βέβαια το μισοδημοσίευσα στο Facebook. Πιθανόν, λέω, να έχω και παρέα, γιατί περιμένω πια τα πάντα από τους ανθρώπους. Λέω, μην προκύψει κάτι και εκτεθώ. Αλλά όχι, ήταν στην ώρα του, τυπικότατος, γλυκύτατος. Και μας ήρθε και φυσικά είμαστε απασχολημένοι. Αυτός απαντάει στους φίλους του, εγώ να απαντάω στους φίλους μου. Θα πάρουμε και έναν τρίτο να μας βοηθήσει σε λίγο, Κυριάκο. Ο Κυριάκος είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί, τραγουδιστής ντόπιος της Θεσσαλονίκης, κάνει εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά. Παντού όπου υπάρχει δουλειά, έτσι, Κυριάκο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και οι εποχές είναι δύσκολες. Εφόσον τα είπες όλα εσύ, εγώ δεν μπορώ να, τύπω, να πω τίποτα παρά να σιγά δώσω την καλησπέρα μου στη σου Ρούλα. Την μπάσα, κοκκινίζει τα μικρόφωνα, δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά. Εντάξει, θα μιλάω πιο σιγά τότε. Όχι, όχι, κοίτα, θα βλέπεις εδώ κίτρινα. Τα βλέπεις. Αυτά όσο μάλιστα είναι κίτρινα, είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι και κοκκινίζει. Άστα να πάνε. Θα ήθελα να πω... Και μην κοιτάς εμένα, κοίτα μπροστά στο μικρόφωνο. Θα ήθελα να καλησπέρισω τη Ρούλα. Η Παπαδοπούλου, αν ακούει το ραδιόφωνο, ναι. Το ρουλάκι το έστειλε το link πολλές φορές, αλλά δεν έστειλε μήνυμα. Τώρα αν ακούει ή δεν ακούει, δεν ξέρω. Την αγάπη μου στο ρουλάκι εκεί, μακάρι να ακούει το κορίτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Για όλους όσους ακούτε, τα καλύτερα έρχονται. Συντονιζόμαστε κι εμείς σιγά σιγά, γιατί πέσαν όλα μαζί τα μηνυματάκια σας. Το επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο μου. Ο φίλος μου ο Νίκος, το επίθετο ότι το ξεχνάω, βοήθησέ με λίγο. Ο τραγουδιστής, ο Νίκος, πώς τον λένε, τον έχω και φίλο στο Facebook. Κάθε φορά που με βλέπει, εκεί που πάω όταν εμφανίζεται, πάντα μου τραγουδάει αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Παρατάει. Ναι, μπράβο. Ο Νίκος, ο φίλος ναι, μου. Ζητώ συγγνώμη που ξεχνάω το επίθετό του. Ό,τι πρόγραμμα και αν κάνεις στην πίστα, με το που θα εμφανιστώ, θα πει αυτό το τραγούδι. Δεν το προλογίζω, το αφήνω σαν έκπληξη. Είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι και σας τα αφιερώνω με πολύ αγάπη. Πες μου. Θα ευχαριστήσω την Κατερίνα για τη λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γεια σου, Κατερινάκη. Η Κατερίνα Ιδρούσου. Από Θεσσαλονίκη μας ακούει. Ναι, και έρχεται στο κέντρο που τραγουδάω κιόλας. Α, την ξέρω. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Εγώ σε ακολουθώ παντού, σε παρακαλώ. Εγώ σε ακολουθώ, ξέρεις παντού από και να τραγουδάς. Οκ. Λοιπόν, οι φίλοι στηρίζουν τους φίλους, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Κάντε ένα πρόγραμμα που δεν έχει ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα μαγαζιά. Ίσα ίσα, το Κατερινάκι το ξέρω, το Κατερινάκι δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί, ναι, μπορεί όχι. Λοιπόν, δεν πειράζει, για την κολλητή μου εκεί, για την οικογένειά μου, για τις φίλες μου, και θα τις παρακαλούσα να στέλνουν μηνυματάκια. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στην προσωπική σελίδα του Κυριάκου ή φίλη του, στη δική μου σελίδα στο Facebook Έφη Μάνου Ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία, στη σελίδα Μουσική Εκδρομή στο Facebook, και υπάρχουν και τηλέφωνα, μπορείτε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα αν θέλετε. 697-29-60606 είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606 και το σταθερό μας 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Μπορείτε να καλείτε για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πες μου, Κυριακό.
Η φωνή σου σήμερα έχει κάτι ιδιαίτερο. Φταίει η βροχή. Είναι χειρότερη ή καλύτερη? Όχι. Χειρότερη. Στο καλύτερο πάει. Είμαι χαρούμενη γιατί πήρα πολύ ωραία μηνύματα. Είναι ηθική ικανοποίηση. Δηλαδή εγώ έρχομαι εδώ και καταθέτω ψυχούλα. Έρχομαι να... Το ζητούμενο είναι, εντάξει, περνάω και εγώ την ώρα μου ευχάριστα, αλλά θέλω να κρατάω καλή συντροφιά στους ακροατές. Με γεμίζει χαρά και όταν παίρνω μηνυματάκια σας χαίρομαι πάρα πολύ. Και επειδή σήμερα πήρα πολλά ευχάριστα μηνύματα, γι' αυτό είμαι χαρούμενη και η φωνή μου το είναι χαρούμενη. Και είμαι και ξεκούραστη, Κυριάκο. Δεν δούλευα. Είχα μια πολύ... Κοιμήθηκα πάρα πολύ, ξεκουράστηκα. Είχα ένα πολύ κουραστικό δεκαήμερο και αυτό φυσικά βοηθάει πολύ. Και δεν θα πάω στη δουλειά μετά, οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Θα πάρουμε παράταση πάλι. Μάλιστα. Για πες μου. Εγώ το θέλω. Κι εγώ το θέλω. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα να πιούμε εδώ, να φάμε, αλλά εντάξει. Έχουμε καφέ, έχουμε πάρει καφέ. Α, έχεις πάρει καφέ, δεν τον είδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τραγούδι έκπληξη, το αγαπημένο μου, σε όλους εσάς το αφιερώνω που ακούτε. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Αυτή ήταν η αγαπημένη Βιτάλη και ένα χειμωνιάτικο πρωί. Πιστεύω να σας άρεσε το κομμάτι. Είναι πολύ αγαπημένο δικό μου. Το μικρόφωνο στον Κυριάκο. Όλο δικό σου. Άρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να πω την καλησπέρα μου στη Λαμπρινή, αν μας ακούει φυσικά. Στην Κατερίνα που την αγαπάω πολύ. Και στη Ρούλα επίσης. Στη Μαρία, αν μας ακούει. Στους ακροατές σου θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την προηγούμενη φορά, γιατί έδειξαν αγάπη, ήδη σε αγαπάνε σένα, αλλά εγώ πρωτογνωρίστηκα και τους ευχαριστώ. Αφού είσαι αγαπητό παιδί, ρε Κυριάκο, το ξέρεις. Είσαι πολύ αγαπητός κι εσύ. Είμαι. Είσαι και το ξέρεις. Καταρχάς, άνθρωπος που χαμογελάει, μ' αρέσει, άνθρωπος που χαμογελάει είναι ωραίος άνθρωπος. Είσαι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Έχεις, δεν έχεις προβλήματα, δεν τα περνάς στον κόσμο. Όταν είσαι πάνω στην πίστα τα ξεχνάς όλα. Το πρόγραμμά σου είναι φανταστικό το τελευταίο που το άκουσα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν καλλιτέχνη μεγάλου βεληνικούς. Είσαι πολύ ωραίος, ντόπιος, δικός μας καλλιτέχνης. Και αυτό που έχει σημασία είναι μην κοιτάς εμένα στο μικρόφωνο εκεί που μιλάς. Όχι, σε παρατηρώ γιατί τα λες όμορφα και περιποιημένα. Δεν σκέφτομαι. Αλλά δηλαδή, μόνο για μένα μιλάς. Δεν προετοιμάζω. Δεν μιλάς για σένα. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Εσύ είσαι ο καλεσμένος μου. Δεν σκέφτομαι τι θα πω. Μιλάω αυθόρμητα. Έχουμε τηλέφωνο ή έκλεισε? Νομίζω ότι έκλεισε. Όποιος και αν είναι... Α, όχι, δεν έκλεισε. Εδώ γίνεται ένας πανικός. Μισό λεπτό, γιατί μπλέχτηκαν Facebook, κινητά, Viber. Μισό λεπτό, ναι. Καλησπέρα, εσύ είσαι ο Γιώργος σίγουρα. Σίγουρα ο Γιώργος, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να ακούσω. Γιατί Γιώργο μου? Έχω πρόβλημα, έκανες καμιά θέρωση στα φιλαράκια μου. Τα φιλαράκια σου δεν μου είπες ονόματα, μου είπες μόνο πόλεις. Κρήτη μου είπες, Λαμία μου είπες. Είπα Δημήτρης, Καΐνα. Αυτοί όλοι μπόρεσαν να μπουν στο link, γιατί μου το ζητάνε πολύ το link και τώρα η σύνδεσή τους φταίει, δεν ξέρω. Πρέπει να πατήσουν το play, αλλά πώς να τους το πω εγώ που δεν τους γνωρίζω. Εγώ τους είπα, το πατήσανε, πρέπει να σε ακούνε. Ωραία, αφιέρωσε εσύ τότε, θα συγκρατήσω τα ονόματα, θα τους αφιερώσω κι εγώ μετά. Πες. Εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν έχω, δεν σε ακούω. Ναι, αλλά αυτοί σε ακούνε τώρα, είσαι στον αέρα Γιώργο. Στον αέρα είμαι. Ναι. Και στο φίλο μου στο σουφλί. Όνομα δεν έχει. Στο Σταμάτη, για. Τέλειο. Στο Σταμάτη, τώρα ξέρω. Από τον Γιώργο λοιπόν στο Σταμάτη στο σουφλί. Πολύ ωραία, πιάσαμε ευρώ. Άλλο. Μ' ακούει και στη Λαμία ο Δημήτρης. Τέλεια. Μόνο εσύ δεν ακούς όμως, έτσι. Μόνο εγώ δεν ακούω. Έχω πρόβλημα, τι να κάνω.
Η σύνδεσή σου είναι καλή? Όχι, δεν έχω πρόβλημα, δεν μπορώ. Τότε γιατί δεν πιάνεις, Γιώργο, ξαναπροσπάθησε στο link που σου έστειλα. Είναι προσπαθώ, το... έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα, λυπάμαι ρε, ναι. Γιώργο, εμείς αφιερώσεις κάνουμε πάντως. Τι πέμπτη να σε ακούσω. Ξαναπροσπάθησε, μην τα παρατάς. Πες λίγο ξανά τα ονόματα. Όχι, όχι, μην κλείνεις, Γιώργο. Ναι. Πες τα ονόματα των φίλων σου και θα τους κάνω εγώ αφιερώσεις. Ο Σταμάτης από το Σουφλί. Ναι. Ακούει τώρα, ξέρω. Ναι. Ο Δημήτρης από τη Λαμία. Ναι, να τα σημειώσουμε λιγάκι. Έχω τον γραμματέα εδώ. Σε λίγο θα πάρουμε και δεύτερο γραμματέα. Πάρε το στυλό λίγο, Κυριακό. Να τους αφιερώνουμε τραγούδια. Πες μου. Ναι. Ο Δημήτρης από τη Λαμία. Ναι. Ο Γιώργος από την Κρήτη σε ακούει. Ωραία. Γιώργος και από την Αθήνα, μία φίλη μου, Γκαΐνα. Γκαΐνα. Ναι, από Αθήνα. Γκαΐνα. Γκαΐνα. Σ' ακούει. Και από το Σουφλί. Ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης. Γράψε τους φίλους του φίλου μου του Γιώργου που μας ακούει, δεν μας ακούει, από Αλεξανδρούπολη, προσπαθεί να μας ακούσει, αλλά είναι ακροατής της εκπομπής. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξαναπροσπάθησε. Ξαναπροσπάθησε, Γιώργο μου, ξαναπροσπάθησε. Λοιπόν, ευχαριστώ που κάλεσες στον αέρα. Γεια. Λοιπόν, αγαπημένος, ο φίλος μας ο Γιώργος από Αλεξανδρούπολη. Είμαστε εδώ. Μπορείτε να καλείτε κι εσείς, είτε να βγείτε στον αέρα είτε όχι. Αν τηλεφωνήσετε την ώρα που είμαι στο μικρόφωνο, θα βγείτε στον αέρα. Αλλιώς μπορείτε να καλείτε όταν σιωπούν τα μικρόφωνα. Στο 697-29-60606 είναι WhatsApp. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606 και στο 2313-022-040. Για την Έλληνα εκεί που ακούει, πιστεύω και η δικιά σου σύνδεση καλή μου να είναι εντάξει. Για τη φίλη μου στην Περαία, δεν ξέρω και αυτή τι γίνεται με τη σύνδεσή της. Για τα κορίτσια του Άρατος. Για την Άννα, την Άννη, την Μαρία, την Ακριβή που μάλλον κοιμάται σήμερα. Για όλους εσάς που ακούτε, για Αμερική, για το Βερμόντ, για τον Ντόμι, για την Εβάδα, για τον Δημήτρη. Και για τους δικούς σου φίλους, Κυριάκο, βοήθησέ με. Λοιπόν, ήθελα να πω λίγο... Ό,τι θέλεις. Ήθελα να πω κάτι. Πες. Σήμερα η φωνή σου είναι εξαιρετική. Είμαι ξεκούραστη, είμαι ξεκούραστη. Μπράβο. Έχει μία γλυκιά χρειά σήμερα. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Έχεις αλλάξει χορτές, κάτι έχεις κάνει. Τίποτα. Απλά κοιμήθηκα. Έχει αλλάξει ισό λίγο. Τεμπέλιασα μετά από ένα δεκαήμερο σκληρό, πολύ σκληρό. Κούρδισες λίγο τη φάμη ώρα εκεί πέρα και γύρισες καλύτερα. Εντάξει. Θα ήθελα να πω λίγο στην Κατερίνα ότι δεν μπορεί να προτείνετε τραγούδια σε όλους τους ακροατές, διότι εδώ έχει ένα... Μια έτοιμη λίστα. Ναι, άσε να το πω εγώ αυτό. Έστω καλύτερα. Επειδή είμαι μόνη αυτή την ώρα, είναι αργά, έχουν φύγει οι χολύπτες, οι πάντες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, γιατί δεν μπορώ να τα χειρίζομαι όλα. Κονσόλα, ήχο, μικρόφωνα, Facebook. Υπάρχει λίστα, την οποία λίστα όμως την κάνουν οι ακροατές και εγώ. Πείτε τι τραγούδια θέλετε και θα τα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή με πάρα πολύ αγάπη. Όλα καταγράφονται, όλες οι επιθυμίες σας. Οπότε μη μας ζητάτε τραγούδια, γιατί είναι το πρόγραμμα του υπολογιστή. Έτσι χειριζόμαστε τον υπολογιστή. Υπάρχει λίστα τραγουδιών. Και αν μου επιτρέψεις φυσικά, ήθελα να πω ότι ο Γιώργος αφιερώνει στο Δημήτρη από Λαμία, στο Γιώργο από Κρήτη, στην Γκάινα από Αθήνα και στα Μάτι από Σουφλί. Σας αφιερώνει όλα τα τραγούδια της εκπομπής. Αχ, πάλι τα μικρόφωνα. Σας χαιρετάμε κι εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας ακούτε. Μπάσα φωνή. Χαμήλωσε με λίγο. Σε χαμήλωσα, αλλά μια σε χαμηλώνω, μια σε δυναμώνω. Α, είμαι... Εσύ πότε θα προετοιμαστείς έτσι κάτι να μας πεις? Πάλι. Τι πάλι. Χαρά μας, τιμή μας. Καλύτερα να ακούμε. Σκέφτομαι τα κόκκινα λαμπάκια μας εκεί. Όχι. Αυτά θα τα ρυθμίσω εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Άσε να σκεφτώ λίγο τι... Ωραία, έχουμε χρόνο, έχουμε πολύ ωραία εκπομπής ακόμη, δεν θα πάω στη δουλειά μετά, είμαι ελεύθερη, είμαι εδώ, θα κάνουμε παρεούλα με σένα και με όλους τους ακροατές που ακούνε, νομίζω θα τους κρατήσουμε καλή συντροφιά. Για να δούμε, θα φανεί από τα μηνυματάκια σας που μας δίνουν μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με ξανακάλεσε στην εκπομπή.
Τι λες τώρα, η χαρά είναι δική μου, μπορείς να έρχεσαι και κάθε φορά. Εγώ χαίρομαι γιατί σου είπα, καλύτερα να κάνεις εκπομπή με παρέα, έτσι δεν είναι, με παρέα όλα είναι καλύτερα, πάντα το λέω αυτό. Λοιπόν, να πω ότι επίλεξα τέλος πάντων, παλιά διαχρονικά κομμάτια, θα ακούσουμε μερικά τέτοια στη σημερινή μας εκπομπή, τα οποία άφησαν εποχή. Ένα από αυτά είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε. Δες τι θα ακούσουμε, Κυριακό? Εσύ θα το πεις. Όχι, εσύ θα το πεις. Είναι από το Όλιο Βοσκόπουλο. Μ' αρέσει ο Δόλης Βοσκόπουλος, δικιά μου επιλογή είναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω και όπου φτάσουμε. Υπέροχος Δόλης Βοσκόπουλος, σε λίγο θα βγάλουμε και live στο Facebook. Δικό σου. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα στην εκπομπή, σήμερα θα έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις από παλιά διαχρονικά τραγούδια που αφήσαν εποχή. Πολύ αγαπημένα σε μένα, πιστεύω να σας αρέσουν και εσάς, με όλη μου την καρδιά τα διάλεξα για εσάς. Για τη Βάσο εκεί που ακούω, η Βάσο καλή μου, θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Η Βάσο είναι η γυναίκα του Κυριάκου που μας ακούει εκεί από το σπίτι. Κυριάκο, γυναίκα σου. Μπορώ να τη μιλήσω? Καλή, εννοείται, αν δεν μιλήσει τη γυναίκα σου, σε ποιον θα μιλήσει? Δεν κρατιέμαι. Καλησπέρα αγάπη μου, σου εύχομαι τα καλύτερα. Και σου εύχομαι επίσης να μην αποκοιμηθείς για να ακούσεις την εκπομπή. Θα ήθελα να αφιερώσω την εκπομπή και στη γυναίκα μου. Εννοείται. Και στα παιδιά σου. Στα παιδιά μου που αυτή τη στιγμή κοιμούνται σαν αγγελούδια. Δεν έχει σημασία. Έχω δύο καταπληκτικά παιδιά. Να τα χαίρεσαι, Βάσου μου, να τα χαίρεστε. Να τα δείτε γερά και τυχερά όπως επιθυμείτε ακριβώς εσείς. Να καλωσορίσουμε στην παρέα και την Εύη, την αγαπημένη που μας κράτησε συντροφιά στην προηγούμενη εκπομπή μέχρι το τέλος. Ακροάτρια σταθερή. Λοιπόν, αν έρθει και το δικό της χαμόγελο εδώ, τι άλλο θέλουμε? Θα είμαστε τρία χαμογελαστά παιδιά. Τα ακούω τα μηνυματάκια, σας τα απαντήσω σε λίγο. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που μας δείχνετε. Πες μου, Κυριάκο. Η Κατερίνα, ναι, θέλει να μας αφιερώσει, λέει, το επόμενο τραγούδι, όποιο και να είναι. Ωραία. Με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Εγώ όμως θα το ανταποδώσω και στην Κατερίνα και στη γυναίκα μου αφιερωμένο. Φυσικά. Όποιο και να είναι. Φυσικά, φυσικά. Ποιο είναι? Είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Υπέροχο. Το είδες. Το είδα. Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι, στην κόκκινη γραμμή. Πάμε να την ακούσουμε. Για όλους εσάς επανερχόμαστε. Τι να προλάβουμε να κάνουμε πρώτα. Βγήκαμε και ένα live, κάναμε ένα live streaming, πώς το λένε, στο Facebook. Θα το βρείτε στη σελίδα μου Εφημάνω Ελληνικά, τα δύο πρώτα κεφαλαία. Τραβήξαμε έτσι λίγο κάποιες σκηνές εδώ από το στούντιο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μας έχετε κοντά σας, όχι μόνο ραδιοφωνικά, να μας βλέπετε κιόλας ποιοι είμαστε, τι ακριβώς κάνουμε εδώ. Μοιραζόμαστε τα πάντα με τους ακροατές, έτσι δεν είναι, Κυριάκο? Εννοείται. Εμείς πάντως είμαστε πολύ καλά εδώ, είμαστε με το χαμόγελο στα χείλη, κρατάμε παρέα εμείς σε εσάς, εγώ στον Κυριάκο, ο Κυριάκος σε μένα και τουμπαλινέτσι, όπα, τις ακυρώνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πέρασε ήδη μία ώρα εκπομπής και δεν το καταλάβαμε, με τα μηνυματάκια σας, με την αγάπη σας. Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τις φίλες μου εκεί που ακούνε, θα κάνεις εκείνες τις αφιερώσεις του Γιώργου. Ο Γιώργου, ναι.
Για κάντε. Ο Γιώργος αφιερώνει στον Δημήτρη στη Λαμία, στον Γιώργο στην Κρήτη, στην Γκάινα στην Αθήνα, στον Σταμάτη, στο Σουφλί. Εγώ θα ήθελα να καλησπερίσω την Έλενα, την Εύη. Γεια σου, Εύη μου. Είμαι ο Κυριάκος Σταυρίδης. Δεν ξέρω άμα το άκουσες. Μπράβο. Και να καλησπερίσω τη γυναικάρα μου για ακόμη μια φορά και την Κατερίνα, που επίσης είναι στο Facebook και μας ακούει συνεχώς, βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όλους σας ευχαριστούμε. Τώρα μου λέει η Εύη, ακουγόμαστε διπλά. Παιδιά, να πούμε την αλήθεια, εδώ γίνεται ένας χαμός με τα κινητά, με τους υπολογιστές, με τη σελίδα του Κυριάκου, με το live που έκανα εδώ. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε χρήπτες, ούτε τίποτα. Παρεάκι σας κρατάμε. Τώρα, αν γίνονται και κάποια λάθη, συγχωρέστε μας. Συγχωρέστε μας. Σημασία έχει να περνάτε καλά. Περνάτε. Το επόμενο τραγούδι είναι από αυτές τις εκπλήξεις που σας είπα, τα παλιά κομμάτια που μας αρέσουν όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο κομμάτι που άφησε εποχή. Κυριακό. Ναι, απλά να κάτι εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Τι είδες, όχι, θέλω να μου πεις τι είδες. Τα λέμε όλα εδώ, δεν κρύβουμε τίποτα από τους ακροατές, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε δύο φίλοι που νομίζω ταιριάζει η χημεία μας στο ραδιόφωνο. Καμογελάμε, περνάμε ωραία. Μου αρέσει εδώ πέρα πάρα πολύ και οι ακροατές σου. Και εμένα πάρα μου αρέσει πολύ που έχω παρεούλα. Η Έλενα λέει, ευχαριστώ, λέει, και εγώ λέει που δεν βγαίνω έξω, ο ξέρω. Δηλαδή ξέρει εμένα τώρα γυναίκα. Τώρα που εννοείται, ρε Συγυριάκο. Δεν είμαι γνωστός, είναι η αλήθεια. Δεν είμαι γνωστός. Είσαι γνωστός στη Θεσσαλονίκη, είσαι γνωστός και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ευλογία και ότι δουλεύει σε τέτοιες δύσκολες εποχές που ξέρουμε ότι έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Το να δουλεύει κάποιος είναι επιτυχία. Σημαίνει ότι κάτι καλό κάνει. Είσαι γνωστός. Σε καλησπέριζει ένας φίλος Αλτίν. Ναι, δεν ξέρω αν μιλάει καν ελληνικά. Τέλος πάντων, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη γράφει. Άμα γράφει καλησπέρα, Έφη δεν τον ξέρω προσωπικά. Τον καλησπέριζω κι εγώ. Του αφιερώνω το επόμενο κομμάτι για τον Γιώργο στην Αλεξανδρούπολη, για τον Δημήτρη στην Νεβάδα που μας ακούει και με χαροποίησε το γεγονός ότι μας ακούν και εκεί, για τον Ντόμι στην Αμερική που χιονίζει απίστευτα και συνέχεια εκεί. Ντόμι μου, για σένα. Για τον Γιώργο στην Αλεξανδρούπολη είπαμε, αλλά και να μην το είπαμε, το λέμε τώρα. Για την Εύη την αγαπημένη, για την Μπέλα στην Περέα, για τον Τάσο, για τη Στέλλα, για τον Δημήτρη, για την Ειρήνη, για τη Βούλα, για τον Κωνσταντίνο. Για όλους εσάς σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την αγάπη που μου δείχνετε. Κυριάκο, θα πεις κάτι? Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουμε, είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει σήμερα αυτό, ναι, όχι, δεν υπάρχει. Ενώσαμε τα δύο fan club μας. Εξακολουθεί, λέει η Εύη, ότι ακουγόμαστε διπλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα. Έχεις ανοιχτό το κινητό σου, έχεις κάτι? Δεν έχω τίποτα, η σελίδα είναι μια φορά ανοιχτά. Και εμένα είναι κλειστά όλα, δεν ξέρω. Ας μας ενημερώσουν και κάποιοι άλλοι, ακουγόμαστε διπλά, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά λέει η δρόση σου Κατερίνα ότι μου λέει η εκπομπή σου είναι πολύ ωραία και τα λάθη λέει, να γίνονται λάθη λέει, δεν τα δίνουμε σημασία. Εννοείται. Γιατί λέει η παρέα σας είναι πανέμορφη. Εννοείται, εδώ είμαστε πολύ, για Κατερίνα, να κάνουμε παρέα και να ακούμε ωραία ελληνικά τραγούδια. Να κάνουμε παρεούλες στους ανθρώπους που είναι μόνοι, που αισθάνονται μόνοι, που είναι μοναχικοί, που δεν μπορούν να βγουν έξω, που έχουν αϊπνία. Είναι μια βροχερή, αρκετά κρύα νύχτα, όχι παγωμένη, αλλά έχει δροσούλα έξω. Αλλά η Εύη εξακολουθεί να λέει ότι είναι ενοχλητικό. Ότι μας ακούει διπλά. Ναι, είναι ενοχλητικό, λέει. Ναι, ας μας πούνε και οι άλλοι ακροατές. Ακουγόμαστε διπλά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μήπως η σύνδεσή σου, Εύη, δεν ξέρω. Ας μας καλέσει, ας μας στείλει μήνυμα. Κατερίνα, ακουγόμαστε καλά? Ναι, η Κατερίνα, ας μας στείλει ένα μήνυμα. Ακουγόμαστε καλά ή διπλά? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Μυστικέ μου έρωτα», Κατερίνα Στανίση. Παλιό. Οκ, είμαστε τώρα, λέει. Συγγνώμη. Οκ, είμαστε. Ευχάριστο αυτό. «Μυστικέ μου έρωτα», τραγούδι που άφησε εποχή, Φοβερό. Το έχεις τραγουδήσει ποτέ? Πάμε να το πούμε. Δύσκολα να πω.
Πάμε λίγο έτσι το ρεφρέν. Μυστικέ και... μου έρωτα, αχ έρωτα, κρύφε. Ότι τώρα ένιωσα, δεν ένιωσα ποτέ. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα, σ' αγαπώ, κι εγώ, σ' αγαπώ. Τέλεια, τέλεια. Είναι γυναικείο τραγούδι. Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεται από δεν γυναίκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλή διάθεση μετράει. Και σε εσάς όλους σας αγαπάμε. Είμαστε εδώ για σας και για μας, αλλά και για σας. Η δικιά μας χαρά είναι να περνάτε καλά. Ελπίζω να το καταφέρνουμε. Πάμε, Κατερίνα Στανίση. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Είστε ωραία παιδιά και ίδιο. Έχετε ωραίες φωνές. Ναι. Αλλά θέλω να βάλω και παραγγελίες να ακούσουν τα φιλαράκια μου. Μάλιστα, τι παραγγελίες. Αν τις έχουμε, πολύ ευχαρίστω. Επειδή και αυτοί είναι καψούριδες, θέλουν καψούριδες για τραγούδια. Καψούριδες είναι. Λοιπόν, τι τραγούδια θέλουνε, γιατί από όλα έχει το ρεπερτόριο, τώρα θα βάλουμε και καψούρικα. Ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα κομμάτια μας θεωρώ, όπα, κοκκινίζουμε, όλα τα κομμάτια μας θεωρώ ότι είναι ωραία. Ποιος είναι πιο πολύ καψούρης από όλους, να το αφαιρώσουμε το πιο καψούρης. Ο Δημήτρης από τη Λαμία είναι πολύ καψούρης. Πόσο τυχερός άνθρωπος είναι, ωραίο πράγμα η καψούρα. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος που είναι ερωτευμένος. Ναι, ναι, έτσι μου είπε, ερωτευμένος. Σε ευχαριστώ γλυκέ μου, θα το κάνω, θα το αφιερώσω το πιο καψούρικο τραγούδι που μπορώ να βρω. Εντάξει, φιλιά πολλά. Όχι, κοκκινίζουμε εδώ, παιδιά, θα χρειαστούμε. Αν ήμουν μόνη δεν θα τα κατάφερα στην εκπομπή, Κυριακό, πραγματικά. Είναι τόση αγάπη σας σήμερα, δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Από άκρη σ' άκρη και σε όλο τον κόσμο έχουμε γίνει international πια, και όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πες το. Κατερίνα, ήθελα να πω το κομμάτι το οποίο ζήτησε, κατά κάποιον τρόπο το είδα στη λίστα σου. Είναι το «Έτσι ξαφνικά ζήτησε» του Αντώνη Βαρδί. Αν προλάβουμε, θα το βάλουμε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προλάβουμε για την Κατερίνα. Κατερινάκη μου, μόλις μου εξήγησε ο Κυριάκος ποια είσαι, διασκεδάζαμε μαζί κάποια στιγμή. Αλλά δεν γνωριζόμαστε. Αν θέλει, στείλε μου έτοιμα φιλία στο Facebook να σε κάνω φίλη μου. Το έκανες εσύ, ο γραμματέας εδώ. Παιδιά, δεν μπορώ να το χειριστώ όλα. Κατερινάκη μου, για σένα, για την παρέα σου εκεί που διασκεδάζετε. Όταν βγαίνουμε μαζί, διασκεδάζουμε στα ίδια μέρη. Έχουμε κοινό φίλο τον Κυριάκο. Την αγάπη μου στη γυναίκα μου. Εννοείται, στη Βάσο εκεί που μας ακούει, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια της. Βάσο, μην κοιμάσαι. Προβλέπετε εδώ να κάνουμε παράταση της εκπομπής, γιατί οι φίλοι μας είναι πάρα πολλοί. Ήθελα να πω. Ό,τι θέλει. Ο Γιώργος είναι από πού είπαμε, Αμερική. Από Αλεξανδρούπολη. Ο Γιώργος είναι από Αλεξανδρούπολη, ο Δημήτρης είναι στην Ευα... Όλοι οι Έλληνες είναι βασικά, απλά μένουν στο εξωτερικό. Ο Δημήτρης είναι στην Νεβάδα, ο Τόμις είναι στο Βερμόντ, Βερμόντ στα σύνορα εκεί του Καναδά. Oh, yeah. Και οι υπόλοιποι είναι Ελλάδα, κατά καιρούς μας ακούγανε και στη Γαλλία. Υπάρχουν ακροατές που κινούνται με φορτηγά, με νταλίκες και μας ακούνε.
και ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας, για την Εύη εκεί την αγαπημένη, για την Έλενα, το Χριστινάκι που είναι, έστειλε μήνυμα καθόλου το Χριστινάκι. Δεν πρόλαβα να τα δω όλα, παιδιά, να με συγχωρείτε. Θα τα δω όμως και θα σας απαντήσω. Για όλους τους φίλους που ακούνε, Δημήτρη από τη Λαμία, θα ψάξω να σου βρω ένα πολύ καψούρικο τραγούδι για σένα. Θα δω και τα μηνυματάκια σας σε λίγο. Μπορείτε να τα στέλνετε στην προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου στο Facebook. Ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Έχουμε βγάλει και ένα live βίντεο εκεί. Μπορείτε να δείτε το χώρο μας εδώ, το σταθμό που είμαστε, για να ξέρετε και με ποιους έχετε να κάνετε. Η σελίδα μας Μουσική Εκδρομή πάλι στο Facebook και υπάρχουν και τηλέφωνα. Το ένα είναι WhatsApp 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Και ένα σταθερό 2313-022-040. Επαναλαμβάνω, 2313-022-040. Καλέστε τα για σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Να δω εδώ και τις αφιερώσεις τις υπόλοιπες του φίλου μου του Γιώργου. Για τα άλλα άτομα που μου είπε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, την Κάνα στην Αθήνα, στην Κρήτη θα αφιερώσουμε, στο Γιώργο, από τον Γιώργο από την Αλεξανδρούπολη, αφιερωμένο για σας. Και το Σταμάτη στο Σουφλί που μας ακούει εκεί, αγαπημένος Εύρος, αγαπημένη Λαμία, Κρήτη. Ο Δημήτρης. Λαμία, σας ευχαριστούμε όλους εντός και εκτός Ελλάδος. Μας δίνετε μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε και να πάρουμε και παράταση λόγω ακροαματικότητας. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε? Καταρχάς θέλεις να πεις κάτι? Ναι, το πήρα έτσι εδώ το μικρόφωνο και δεν το άφησε. Για... Λέει η φίλη σου Κατερίνα, λέει ότι ευχαριστώ πολύ φίλη, σίγουρα θα γνωριστούμε και από κοντά. Αυτό μου γράφει, απλά στο λέω. Ναι, Κατερίνα μου. Ήθελα να πω ότι είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Εντάξει, δεν πολύ διαφωνώ. Καλή φίλη. Πολύ καλή φίλη. Τη θυμάμαι ότι διασκεδάζαμε μαζί, θυμάμαι και που καθόταν, εγώ ήμουν στην απέναντι πλευρά, ξέρω για ποια παρέα εννοείς, δεν σε γνωρίζω Κατερινάκη μου προσωπικά, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι στο Facebook και όχι μόνο. Αλλά και η Εύη είναι καλή. Η Εύη είναι η αγάπη μου, η αδυναμία μου, το κοριτσάκι μου εκεί, όλα τα παιδιά στο Θέατρο Άρατος, την Άννα, την Άννη, τον Πάνο, τη Σοφία, τη Μαρία, την άλλη τη Μαρία, όλους εσάς και εκεί. Η Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Έλενα, και σε σένα. Στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στο γιο μου, στην ύφη μου, στην κόρη μου, στον γαμπρό μου, σε όλους όσους ακούνε. Και ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε μια αγάπη. Το έχω στο ρεπερτόριο μέσα. Το λες και με το δικό σου τρόπο και μ' αρέσει πάρα πολύ που το άκουσα τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα κάνεις, σου το είπα. Το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το τραγούδι αυτό το λες με το δικό σου τρόπο και αυτό μ' αρέσει. Δεν προσπαθείς να μιμηθείς τον Παντελίδη που... Εντάξει, ναι, Παντελίδης ήταν, ναι, ακριβώς, αλλά το είπες καταπληκτικά τις προάλλες που σ' άκουσα. Ευχαριστώ, Εύη μου, σήμερα είσαι καταπληκτική. Φταίει η βροχή, σίγουρα. Όλα καταπληκτικά σίγουρα. Τα βρίσκουμε σήμερα. Είδες, άκου αυτό, χιόνια είδαμε κάπου, είδες χιόνια. Μας έστειλε ο φίλος μας ο Τόμης φωτογραφία από την Αμερική, εκεί που χιονίζει. Γι' αυτό υπάρχει καψούρα. Όπου βροχή... Και καψούρα. Λες. Σίγουρα. Επηρεάζει ο καιρός πολύ. Λες. Πολύ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως είναι ωραίο συνέστημα να αγαπάς, να είσαι ερωτευμένος. Πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Μακάρι να συμβαίνει στους ανθρώπους. Αν όλοι οι άνθρωποι ήταν ερωτευμένοι, ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Δεν νομίζεις? Εννοείται. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Αυτό πάντως δεν θα το κόψεις. Δεν θα κοιτάς εμένα όταν μιλάς. Θα κοιτάς το μικρόφωνο. Κοιτάω, ξέρεις, γιατί, ναι, δεν όχι. Είναι αγένεια. Όχι, όχι. Παίρνουμε τη σωστή θέση για να ακούγεται καλά η φωνή μας. Κοίταξε όμως, είμαι καλά στο μικρόφωνο. Σε κοιτάω για να βλέπω την έκφρασή μου. Την έκφρασή έκφραση στην κατάλληλη στιγμή. Τίποτα. Είμαι απλά εαυτός μου.
Είμαι απλά αυτός μου, τίποτα άλλο. Λοιπόν, Παντελής Παντελίδης, είχα κάποτε μια αγάπη για όλους εσάς. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Δεν σταμάτησε. Όχι, όχι, όχι. Το φρένο δεν έπιασε. Δεν κάνω κάτι κινήσεις γι' αυτό το είπε έτσι. Είχα κάποτε μια αγάπη. Αυτός ήταν ο Παντελίδης. Πολύ ωραίος. Λυπάμαι για τον Τόμι εκεί στην Αμερική. Χάθηκε η σύνδεση. Λυπάμαι, Τόμι μου. Τον είπα να ξαναπροσπαθήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Πες το. Αφού. Το, εσύ τώρα θα μιλήσεις, γιατί είναι... Βρεσίζλι, δεν κοιμάμαι, λέει, σας ακούω. Αυτό είναι καλό. Είναι η γυναίκα μου. Ήθελα κάτι να πω. Ελικά, Κατερίνα, η ευχή σου θα πραγματοποιηθεί. Ο κομμάτι θα πραγματοποιηθεί. Θα είναι το επόμενο για σένα, γιατί το ζήτησες. Βρήκαμε στη λίστα και το βάλαμε, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Θα το αφιερώσω στην Εύη, στην Έλενα, στην Κατερίνα, στη γυναίκα μου και σε σένα, Εύη μου. Ευχαριστώ, μου αρέσει το κομμάτι. Στο Γιώργο, στον Δημήτρη από Λαμία, στον Γιώργο από Κρήτη, στην Γκάιν από Αθήνα, στο Σταμάτη, στο Σουφλί που μας ακούει. Είναι απίστευτο σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι κάποιοι μας ακούν διπλά, κάποιοι κάνουν τη σύνδεση, κάποιοι δεν μας ακούν καθόλου, δυστυχώς προσπαθούν, έχουν πρόβλημα στη σύνδεση. Η γυναίκα μου στέλνει φατσούλες. Γεια σου Βάσο, γεια σου Βάσο, θα σε εκθέσω τώρα στη γυναίκα σου. Λοιπόν Βάσο, άκου να δεις, βγήκαμε έτσι λίγο έξω να κάνουμε δύο τζούρες τσιγάρο, να πω, έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Και επειδή έχει ησυχία εδώ, έχει πολυκατοικίες γύρω, ακούγαμε τη μουσική από τα ακουστικά και χορεύαμε σιωπηλά. Ρίξαμε τις ζεμπεκές μας έξω. Στη βροχή. Δεν βρέχει ρε εσύ έξω, μην είσαι ψεύτης. Αλλά ήταν δύο τρελοί που χόρευαν χωρίς μουσική. Εμείς την ακούγαμε από μέσα. Όχι και τρελή, θεότρελη. Θεότρελη, καλά το λες. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Η Έλενα στέλνει σκυλάκια. Ωραία, στείλτε και κανένα γατάκι έτσι για αλλαγή. Λοιπόν, για την Κατερίνα που το ζήτησε έτσι ξαφνικά. Αφιερωμένο, εξαιρετικά. Να δούμε εσύ πότε θα μας πεις ένα κομμάτι ολόκληρο. Θέλω να το σκεφτείς και να μας τραγουδήσεις έστω ρεφρέν, έστω ό,τι θέλεις εσύ. Προς το παρόν η επιθυμία της Κατερίνας γίνεται έτσι ξαφνικά. Μαρινέλα Αντώνης Ρέμος, για σένα Κατερινάκη. Έτσι ξαφνικά, ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και η εκπομπή Μουσική Εκδρομή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά εδώ παρέα μαζί σας από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 2 τα ξημερώματα. Ξημερώματα λοιπόν Τρίτης 20 Μαρτίου. Σε 5 μέρες έχουμε και την παρέλαση, την επέτειο της 25ης Μαρτίου, διπλή γιορτή, θρησκευτική και πατριωτική. Λοιπόν, στη γειτονιά μας έχουμε πολύ ωραία πανηγύρι, στον Εύωσμο Μένο, πλατεία Εύωσμο έχει καταπληκτική πανηγύρι κάθε χρόνο, εκεί στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, της προστάτηδάς μας. Να έρθεις να μας επισκεφτείς, Κυριάκο, πάρ' τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, είμαστε πάρα πολύ ωραία εκεί. Ακριβώς στην πλατεία μένω κι εγώ. Μ' ακούς? Εννοείται. Α, και με πολύ προσοχή. Εντάξει, λέω μήπως δεν με ακούς. Ναι, αλλά βλέπω και τα μηνύματα της γυναικάρας μου. Πώς να το κάνουμε εντάξει, αυτό. Εντάξει, και εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή.
Έχουν περάσει και χρόνια. Ήθελα να πω ότι ο Τόμι συνδέθηκε τελικά, λέει, γράφει. Στην Αμερική. Ναι. Γεια σου, Τόμι. Γεια σου, Τόμι, εκεί στο παγωμένο Vermont, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λέτε, με τα χιόνια που μας έστειλες φωτογραφία. Ελπίζω να περνάς καλά μαζί μας. Στείλε μας, αν θέλεις, κάποιο τραγουδιστή που θες ακούσεις, ένα τραγούδι που θα το έχουμε στη λίστα, πολύ ευχαρίστως να βάλουμε να τα ακούσεις. Ίσως και να θέλεις ένα να ακούσει. Εμένα με ακούει ήδη. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Έχεις ωραία φωνή σήμερα, ναι, είπαμε. Μη φωνάζεις, κοκκινίζεις τα μικρόφωνα. Αμά, με τα μικρόφωνα. Τι φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις. Θα μας πεις τίποτα? Θα μας τραγουδήσεις κάτι? Έχεις ετοιμαστεί? Να τραγουδήσω. Είσαι απασχολημένος? Να τραγουδήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι, δηλαδή, έτσι που όταν βγαίνει το τραγουδάς και το νιώθεις, ρε παιδί μου, μέχρι το... στο όλο σου το είναι. Κοίταξε, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ναι, που ξετρελαίνομαι πολύ. Ναι, που σ' αρέσει να το ερμηνεύεις. Ναι, ναι, είναι του ο Μάκη του Χριστοδουλόπουλου, το «Οραγισμένα τα μάτια σου». Νομίζω το είχα σίγουρα στην πολύ μ' αρέσει, πολύ στη μ' αρέσει. Λίστα μου, πιθανόν να το έχω και πάλι. Είμαι ερωτοκαψουριάρης λίγο εγώ, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Αγαπάμε Χριστοδουλόπουλο, να πω την αλήθεια, όταν τον άκουσα μια φορά, νομίζω που ήτανε στην πύλη Αξίου, ναι. Δεν είχε καθόλου διάθεση για να τραγουδήσει εκείνη τη νύχτα. Τη θυμάμαι σαν χθες, μέχρι να βρούμε τραπέζι δρώσαμε, αλλά δεν ήταν καθόλου καλό στην πίστα. Εκείνη τη φορά που πήγα να τον ακούσω και δεν μου άρεσε καθόλου, ενώ λατρεύω Χριστοδουλόπουλο. Άκου να σου πω τώρα τι συνέβη εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν παρέα, σηκώθηκα να χορέψω, έχει πολλά χρόνια. Και για μια στιγμή εκεί που χορεύω, φορούσα γόβα ψιλοτάκουνη και ξαφνικά το τακούνι μου μπήκε μέσα σε μια τρύπα στην πίστα. Τέλεια. Αν είναι δυνατόν, μια τρυπούλα είχε πίστα και μπήκε το τακούνι μου μέσα. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να βγάλω το παπούτσι. Και το θυμάμαι σαν χτες. Λέω, γκαντέμισε ο Χριστοδουλόπουλος. Λέω, σήμερα δεν έχει κέφια. Με γκαντέμιασε. Ήταν μια άχαρη στιγμή, αλλά το θυμάμαι ακόμη. Μπήκε το τακούνι μου μέσα στη μοναδική τρύπα που είχε η πίστα. Σημάδι να το έβαζε, θα γινότανε. Ο φίλος σου, ναι, ο φίλος σου, ο Τόμι, λέει ότι είμαι πολύ πειραχτήρη. Ισχύει Τόμι, αυτό? Πειραχτήρη. Για την καλή έννοια πάντα. Είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Το σπουδαιότερο για μένα είναι ότι είσαι ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Μου αρέσουν οι χαμογελαστοί άνθρωποι. Είσαι πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη, που δεν πιστεύω στη ζωή σου πάντα όλα να είναι ρόδινα. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, αλλά τα ξεπερνάνε. Όσοι άνθρωποι χαμογελάνε, τα ξεπερνάνε λίγο καλύτερα, πιστεύω. Έχεις θετική ενέργεια. Περνάω πολύ καλά μαζί σου και χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί μ' αρέσει και εμένα να έχω κάποιον συντροφιά εδώ, να μην κάνω εκπομπή μόνη μου. Εγώ πιστεύω και μόνη σου να σου να... Εντάξει, δεν είναι ότι... Θα ήταν εκρηκτικό το ραδιόφωνο πάλι. Εντάξει, όχι πάλι, κοκκινίζω το μικρόφωνο, μην με κάνεις και φωνάζω. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε? Το επόμενο είναι δικό σου, το διάλεξες και στην προηγούμενη εκπομπή, το διάλεξες και τώρα. Αρέσει και στη γυναίκα μου. Τότε να τις τα αφιερώσουμε. Ναι. Είναι Θέμης Αδαμαντίδης. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Παλιό αγαπημένο, διαχρονικό κομμάτι. Λατρεύουμε Αδαμαντίδη. Τελικά έχουμε υπέροχους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Έτσι, συμφωνείς? Συμφωνώ. Και στο κάτω-κάτω, ναι, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει πολλά ταλέντα και όχι μόνο καλλιτέχνες σε όλους τους τομείς, έτσι. Και το άλλο το οποίο ήθελα να προσθέσω πιο πριν, ναι, και το θυμήθηκα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είπαμε τα αγνωστά τα ραδιοφωνά. Δεν σημαίνει επειδή είσαι ένα ραδιοφωνό. Δεν κατάλαβα τι λες. Που σε ξέρουν, ναι, αρκετοί, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Βλέπουν... Σε ακούνε ορισμένοι άνθρωποι, όμως
τα πιο μικρά ραδιόφωνα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαφορά. Ναι, εντάξει. Τα εμείς, γνωστά ραδιόφωνα. Σημαίνει ότι ένα γνωστό ραδιόφωνο είναι και το καλύτερο. Όχι βέβαια, να σου πω κάτι, εντάξει, δεν είμαστε αντένα, δεν είμαστε, όχι, δεν ξέρω εγώ, αλφα, δεν είμαστε αυτά τα μεγάλα τα ραδιόφωνα, αλλά να σου πω κάτι. Η παρέα που κάνουμε όμως είναι, ναι, πάρα αυτό πολύ είναι καλή, καλό. Αυτό γιατί δεν είμαστε στημένοι, δεν έχουμε άγχος το πώς θα βγούμε, πώς θα βγει η εικόνα μας. Είμαστε απλά ο εαυτός μας, είμαστε εδώ για να αυτό κάνουμε παρεούλα. Γι' αυτό έρχομαι και εδώ. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, να περνάμε και εμείς καλά, να περνάνε και οι ακροατές καλά. Και όπως ακούς από τα μηνύματα εδώ γίνεται χαμός. Η Εύη, η Εύη. Όχι, όχι, δεν είναι η Εύη μόνο. Και η Εύη. Εύη σου βγήκε το όνομα, αγάπη μου. Ναι. Όχι, δεν είναι η Εύη. Ωραία είναι... φωνή ο Θέμης λέει. Είναι λατρεμένος, ένας φίλος λατρεμένος. Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα που ακούει, Σουφλή, Λαμία, Αθήνα, Κρήτη, Αμερική που μας ακούνε, για όλους εσάς, Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Δεν το έστειλε η Εύη, συγχώραμε. Το έστειλε η γυναίκα μου. Εδώ γίνεται ένας χαμός από ό,τι και μεταβάσω και έχω χάσει την μπάλα, συγγνώμη. Λοιπόν, φιλάκια, βάσε και στο αφιερώνω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Αν σας αρέσει η παρεούλα μας, μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 με 2 τα ξημερώματα, 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Και πες μου Κυριάκο, εδώ μιλάμε, πες μου. Λοιπόν, ναι. Βασούλα μου, εγώ νομίζω ότι ήταν το πρωτότυπο. Τώρα, επειδή ήταν στη λίστα, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει η Εύ και το ραδιόφωνο. Και όσο αφορά η Εύη, λέει, το είχε δύο φορές ανοιχτά το ράδιο. Εύη μου, θα σε μαλώσω, Εύη μου, θα σε δείρω, θα έρθω την Τετάρτη δηλαδή στο μάθημα, θα σε πνίξω, δεν υπάρχει, μόνο εσύ τα ακούγες δίπλα. Παιδιά, αν είναι δυνατόν θα σε εκθέσω, Εύη μου. Η Εύη παραπονιέται από την αρχή της εκπομπής ότι μας ακούει διπλά και απλώς είχε ανοίξει δύο φορές το σταθμό. Εύη μου, Εύη μου, Εύη μου. Γιατί δεν το άνοιξε ακόμα μία? Μια γίνει τρεις. Ατριτώσει το. Εύη μου, γλυκιά μου, γλυκιά μου, γλυκιά μου, υπέροχη φατσούλα μου. Γελάει. Γελάς, Εύη μου, δεν πειράζει αγάπη μου, δεν πειράζει. Ψυχούλα μου καλή, καταπληκτικό παιδί. Εύη, η συμμαθήτριά μου στη σχολή που πηγαίνουμε, την Τετάρτη έχουμε μάθημα, 7 με 11 το βράδυ. Για όλα τα φιλαράκια μου εκεί, την καταπληκτική μας παρέα στο Θέατρο Άρατος, καθότι ασχολούμαστε και με την ηθοποιία, θα έχουμε παράσταση Κυριάκο Μάιο, Ιούνιο, εκεί περίπου, να πάρεις τη Βάσο και να έρθείτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να με απολαύσετε στη σκηνή και η Εύη θα είναι, όλα τα κορίτσια και τα αγόρια εκεί. Άμα είναι η Εύη, σίγουρα θα έρθω. Έλα βρε, ακούει και η γυναίκα σου, γιατί θα λέει η γυναίκα. Βάσο μου δεν τρέχει τίποτα, στο λέω εγώ, η λεμονιά που κάνα χίλια προξενιά. Είναι από τις αγαπημένες ακροάτριες. Είναι, η αλήθεια είναι αυτή και είναι μόνο καταπληκτικό παιδί και υπέροχη κυρία. Και παντρεμένη. Λοιπόν, όποιος θέλει θα έρθει, θα το ανακοινώσουμε να μας απολαύσει την παράσταση που θα δώσουμε Μάιο με Ιούνιο με τα δικά μας θεατρικά, εν πάση περιπτώσει. Θα έρθει η Κυριάκο. Δεν ξέρω, διότι η γυναίκα μου κάτι γράφει και τι βάζει το διαζύγιο γραπτό. Σιγά καλέ και εσύ, σιγά, σιγά να μην χωρίζουν έτσι οι άνθρωποι. Σκυλί που γαυγίζει, Βάσο, μη το φοβάσαι. Λοιπόν, τι λέγαμε, χαλάσαμε τώρα τον ηρμό της σκέψης. Αδώ, Εύη, αδώ. Ναι. Το επόμενο κομμάτι, ναι, το διάλεξα εγώ στη λίστα, αλλά το διάλεξε από τη λίστα ο Κυριάκος και χαίρομαι. Σας είπα, σήμερα κάνουμε αναδρομή και όχι μόνο σήμερα, σε παλιά διαχρονικά κομμάτια που αφήσαν εποχή. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο. Να πω την αλήθεια, η κόρη μου όταν έβλεπε να γράφω τη λίστα μου λέει, τι είναι αυτό μαμά? Λέω, κι όμως παιδί μου, έχει ανθρώπους που τους αρέσει. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει.
αλλά εμάς μας αρέσει πολύ. Δημήτρη, ψάχνω για σένα καψούρικο και νομίζω θα είναι το επόμενο, παιδιά. Μετά θα γυρίσουμε σε λαϊκό πρόγραμμα. Ήθελα στα γρήγορα κάτι να πω. Ό,τι θες. Η γυναίκα μου αγαπάει 60s, 70, 80 και δεκαετία 90 κυρίως. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, Εφή μου, αν γίνεται, να κάνουμε μια εκπομπή. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δική μας είναι η εκπομπή, ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Τα τραγούδια του 90, ας πούμε, έτσι, όμορφα τραγούδια. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Είπαμε τα πάντα γίνονται καλύτερα με καλή παρέα. Επίσης θα συνεννοηθούμε να βάλεις και δικά σου κομμάτια και δικό σου live, να το παίξουμε στην εκπομπή, να σε ακούσουν οι ακροατές, όχι μόνο ακαπέλα. Εντάξει, το ότι έχεις θάρρος και τραγουδάς ακαπέλα είναι πολύ όμορφο και δεν το κάνουν μεγάλοι καλλιτέχνες. Αλλά κάποια στιγμή θα ακούσουμε και τη δικιά σου τη φωνή εδώ στην εκπομπή. Προς το παρόν, ένα παλιό τραγούδι θέλω να το πεις εσύ και μετά θα πάμε σε λαϊκά καψούρικα, έτσι, λαϊκά τραγούδια. Βοιατζής, Βάσο, σου αρέσει πολύ αυτό. Είναι το «Θέλω κοντά σου να μείνω». Είναι φοβερό κομμάτι. Φοβερή εκτέλεση. Πάμε να την ακούσουμε. Ένα τραγούδι που άφησε εποχή για όλη την Ελλάδα που μας ακούει, για το εξωτερικό Αγί, για όλους τους Έλληνες που υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Πάμε να τα ακούσουμε. Να που τελικά είχα δίκιο, άρεσε το κομμάτι, χαίρομαι που σας άρεσε. Θα βάζουμε έτσι τα παλιά τα διαχρονικά κομμάτια για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Κυριάκο, το μικρόφωνο δικό σου. Μόνο να πω ότι από εδώ και πέρα θα ακούσουμε λαϊκά τραγούδια και θα κλείσουμε γλυκά. Δεν θέλουμε όμως να κλείσουμε ακόμα, περνάμε πολύ ωραία. Δεν περνάμε, το χαμόγελο είναι μονίμως στα χείλη μας. Εντάξει, παρεάκι εδώ όμορφο με το φίλο μου τον Κυριάκο. Απίστευτο, έχει πάει 2 η ώρα, απίστευτο μου φαίνεται. Η Κατερίνα υπάρχει, η Κατερίνα. Να σας ξανασυστήσω τον Κυριάκο για άλλη μία φορά. Ο Κυριάκος ήταν και στην προηγούμενη εκπομπή μου εδώ μαζί μου, αλλά ήταν ιγκόγνητο σήμερα. Μας παρουσιάζεται, είναι επαγγελματίας τραγουδιστής. Περάσαμε πολύ όμορφες νύκτες κρατώντας μας, μας κράτησε συντροφιά με υπέροχα τραγούδια. Μαζί με την Έλενα δεν τη λένε, την κοπέλα που τραγουδά. Ιωάννα, με την Ιωάννα. Ιωάννα, η φίλη μας η Ιωάννα που τραγουδάνε μαζί, ο Παντελής, τον άλλο τον κύριο δεν τον ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Κυριάκο, το μικρόφωνο σε σένα. Θέλω να ξανασυστηθείς για κάποιους που δεν ακούσαν από την αρχή την εκπομπή. Πολύ ωραία. Όνομα, επίθετο, αφημί, ε9, ξέρεις εσύ. Όλα δηλαδή, έτσι. Όλα, ρυθμό ταυτότητας, διαβατηρίου, ναι. Διαβατήριο δεν έχω, αλλά... Υπηκότητα, θρήσκευμα. Και θρήσκευμα θες. Όχι, λοιπόν, θέλω να πεις το όνομά σου. Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος ο Σταυρίδης, δεν είμαι γνωστός, το ξαναλέω, απλά έρχομαι και γουστάρω εδώ πέρα η παρέα της Έφης. Είναι γνωστός, παιδιά, είναι καλλιτέχνης της Θεσσαλονίκης, για όσους κυκλοφοράν, είναι γνωστός, έχει και το fan club του, έχει ανθρώπους που το στηρίζουν, ένας από αυτούς είμαι και εγώ με τη φίλη μου, πάμε πάντα στα μαγαζιά που τραγουδάει, τον ακολουθούμε γιατί έτσι πρέπει, γιατί μας κάνει και περνάμε ωραία, διασκεδάζουμε και στηρίζουμε τους τοπικούς καλλιτέχνες. Ελπίζω να κάνω και κανένα live στο θέατρο μέσα. Live στο θέατρο λίγο δύσκολα. Μπορείς να έρθεις και να παρακολουθήσεις τα μαθήματά μας. Περνάμε υπέροχα εκεί. Σίγουρα θα πάρω κανένα χειροκρότημα από την Εύη εκεί κάθε, μέσα. Το έχεις με την υποκριτική, με την ηθοποιία, το έχεις. Δεν το ξέρω το κομμάτι αυτό, αλλά ίσως και να το έχω σαν κόμικος κάπως. Δεν ξέρω. Είναι η δεύτερη χρονιά που ασχολούμαι. Δεν είμαι παλιά στο θέατρο, αλλά εντάξει. Η παιδιά είναι ψυχοθεραπεία. Για όποιον τον αρέσει, είναι ψυχοθεραπεία. Μη φανταστείτε ότι πάμε εκεί, μας δίνουν ένα κείμενο και το παίζουμε. Αυτοσχεδιάζουμε πάρα πολύ.
κάνουμε ασκήσεις που μας βοηθάνε και στην προσωπική μας ζωή, γενικά είναι εκτονωνόμαστε, υποδιόμαστε ρόλους που δεν μπορούμε να είμαστε στην προσωπική μας ζωή. Γενικά περνάμε πολύ καλά, είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Μιλάμε για το θέατρο Άρατο, στη Μοσκόβ 12, πίσω από τα δικαστήρια. Κοντά είναι. Ναι, είμαστε Τετάρτη 7 με 11 εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματά μας. Είμαστε μία θεότρελη παρέα. Να χαιρετήσω και τους δασκάλους μας, τον Βασίλη τον Τσικάρα και την Χριστίνα Τηλιόλιου και την Κική της Σπύρου που μας κάνει ορθοφωνία. Κάνουμε και μουσική με τον Παπαδόπουλο, ένα νέο παιδί. Κάνουμε ορθοφωνία, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ορθοφωνία. Ναι, τα πάντα κάνουμε. Ενδιαφέρει, Εφη. Ναι. Ειλικρινά. Μπορείς να έρθεις να μιλήσεις με την καθηγήτριά μας, γιατί όχι. Η οποία και πέρυσι μας έκανε μάθημα, αλλά δεν τα κατάφερα να αναπνεύσω με το διάφραγμα. Κάτι που το έκανα φέτος όμως και με βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή το να αναπνέεις από το διάφραγμα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Ξέρεις. Μπράβο. Ήθελα επειδή να πω κάτι είσαι στο τραγουδιστής, καλύτερο κομμάτι πάνω. Το ξέρεις. Επειδή χρόνια τραγουδούσα, όχι επαγγελματικά, ναι, ναι, σε καταλαβαίνω, κλαπ και τέτοια, ναι. Βράχνιαζα γρήγορα. Μπράβο. Και ήρθε ένας επαγγελματίας τραγουδιστής. Μπράβο. Ο Γιώργος ο Σιαμλίδης. Δεν έχεις κάνει μαθήματα ορθοφωνίας? Όχι. Ναι. Και μου είπε, επειδή λέει ο αέρας δεν φτάνει από τα πνευμόνια. Μπράβο. Βραχνιάζεις γρήγορα. Μπράβο. Οπότε δουλεύεις διάφραγμα. Μπράβο. Εισπνέεις, ρίχνεις τον αέρα στο στομάχι. Μπράβο. Ώστε να φτάσει. Αυτή είναι πιο άνετος. Καταρχάς, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, τώρα κουράζουμε και τους ακροατές, δεν ξέρω, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρει να αναπνέει σωστά. Αναπνέουν οι περισσότεροι από τη μύτη. Πρέπει να αναπνέουμε από το διάφραγμα, πρέπει να αναπνέουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να οξυγονώνεται καλύτερα το σώμα μας. Εγώ από τη στιγμή φέτος το κατάφερα αυτό που αναπνέω διαφραγματικά, άλλαξε η ζωή μου. Όπως στους τραγουδιστές, έτσι και στους ηθοποιούς χρειάζεται η διαφραγματική αναπνοή για να μπορούν να μιλάνε, να πούνε τα λόγια τους, αυτά που λένε σεντόνια στην ορολογία ενός ηθοποιού. Τι εννοούμε σεντόνια? Όταν έχεις να πεις μια πολύ μεγάλη φράση και να την πεις γρήγορα, πρόσεξε τώρα τι θα κάνω. Θα πάρω διαφραγματική αναπνοή και να δεις πόσο γρήγορα μπορώ να πω και πόσο μια μεγάλη πρόταση. Πρόσεξε. Και μετά πήγε κάποιο. Μιλάς. Μπορείς να πεις, μπορείς να πεις. Δηλαδή έχω και άλλο τόσο και άλλο τόσο αέρα, το βγάζεις σιγά σιγά. Είναι αυτό το σεντόνι που λένε όταν πρέπει να το πεις. Αν δεν πάρεις σωστή αναπνοή, δεν κουράζεσαι. Δεν κουράζει και όπως λέει η καθηγήτριά μας, το στόμα μας είναι το ηχείο μας. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, να βγάζουμε τη φωνή μας σωστά και να μην κουράζουμε ούτε το στήθος μας. Είναι κάποιες τεχνικές. Γι' αυτό σου λέω, το θέατρο δεν είναι μόνο ανεβαίνεις στη σκηνή και παίζεις. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα που είναι σπουδαία. Λοιπόν, να μην κουράζουμε τους ακροατές μας. Πάμε σε λαϊκά κομμάτια για το Δημήτρη. Εκεί η Δημήτρη τώρα θα πέσει καψούρα. Πολύ καψούρα, λαϊκά κομμάτια. Παίρνουμε παράταση εκπομπής γιατί περνάμε ωραία. Αν περνάτε κι εσείς καλά μαζί μας, θα μας ξανακούσετε την Πέμπτη. Λοιπόν, λαϊκά τραγούδια. Θέλεις να πεις κάτι? Ναι. Φανταστικό κομμάτι. Θυμείς, λέει, άλλες εποχές. Δεν έχω λόγια, γυναίκα μου. Η μάσαρα γυναίκα που τα ακούγαμε στα Κάρα τότε. Όντως έχεις δίκιο, ρε γυναίκα. Στα Κάρα, στο 1960 με πήγες, ρε γυναίκα. Μπράβο σου. Γιατί ζούσες το 60? Δεν ζούσα εγώ και ζούσες εσύ. Όντως έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το 60 δεν ζούσα ούτε εγώ, που είσαι πολύ μικρότερός μου. Λοιπόν, πάμε λαϊκά κομμάτια για το Δημήτρη. Εκεί είπαμε που έχει τρελή καψούρα. Γιώργο από Αλεξανδρούπολη, πιστεύω να συνδέθηκες. Δεν ξέρω, φίλε μου. Για τους φίλους μας στην Αμερική, για την οικογένειά μου, για τα φιλαράκια μου, για την κολλητή μου. Πες τα. Ο Γιώργος επίσης αφιερώνει
όλα τα τραγούδια της εκπομπής στο Δημήτρη από Λαμία, στο Γιώργο από Κρήτη, στην Κάινα από Αθήνα και το Σταμάτη από Σουφλή. Πάμε, πάμε, καψούρικα, λαϊκά, όμορφα. Όλα είναι στο πρόγραμμα, όλα τα τραγούδια είναι ωραία, παιδιά. Αφιερωμένο, γυναίκα. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε, συγχωρέστε μας. Κοιτούσαμε τα μηνύματάκια σας. Τώρα εσύ στη δική μου σελίδα είσαι ή στη δική σου? Γιατί δική σου. Να μπει στη δική σου. Εγώ στη δική μου μπαίνω από το μπερδέψαμε τις σελίδες μας στο Facebook. Δεν πειράζει. Πειράζει. Αμάν. Λοιπόν, η δική σου η φίλη από πού τους βλέπεις? Από σένα. Έχω κάνει αιτήματα φιλίας. Αν μπω στη σελίδα μου, δεν θα υπάρχει η Εύη, ο Τόμι. Συγγνώμη, δηλαδή τους έκανες δύο σε ένα. Ναι. Μου κάνανε αποδοχή. Έχω καινούριους φίλους δηλαδή, ναι, στο Facebook, για να καταλάβω. Ο Κατερινάκη είναι ήδη φίλη. Μίλα μπροστά στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα είναι ήδη φίλη σου. Τέλεια. Ήδη φίλη σου. Εντάξει, εντάξει. Εγώ απλώς ανησυχώ, μήπως υπάρχουν ακροατές που θέλουν να απαντήσουμε στα μηνυματάκια τους. Δεν είναι ωραίο να τους αγνοούμε. Όχι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει ήδη δύο, αλλά εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω, το έχω αυτό, δεν θα το πούμε αυτό το τραγούδι, όχι, το λέω. Παιδιά, δεν δουλεύω σήμερα τα ξημερώματα και είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορώ να πάω ό,τι ώρα θέλω σπίτι μου και να κοιμηθώ. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείτε τις προηγούμενες φορές. Σχολούσα και πήγαινα κατευθείαν για δουλειά και μιλάμε δουλειά 12 ώρες, έτσι. Για όσους δεν το ξέρουν, είμαι οδηγός ταξί, αρκετά χιλιόμετρα, αρκετά κουραστική η δουλειά. Και φανταστείτε τώρα μετά από την εκπομπή να πας να βγάλεις και ένα 12 ώρο και φυσικά και άλλες υποχρεώσεις. Δεν παραπονιέμαι, είμαι εδώ γιατί με ευχαριστεί. Είμαι εδώ γιατί είστε κι εσείς μαζί και μου δίνετε δύναμη που με ακούτε με τα μηνυματάκια σας, με την αγάπη σας. Αν σας κάνω και περνάτε καλά έστω και λίγο, είμαι τρισευτυχισμένη γι' αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, λαϊκά κομμάτια. Τέλεια. Τέλεια. Η Κατερίνα λέει ότι δουλεύει στις 6 το πρωί. Κατερινάκη μου, τώρα με στεναχωρείς, γιατί καταλαβαίνω και εσάς που την αρέσει, είμαι σίγουρος. Εργάζεστε. Είμαι σίγουρος ότι την αρέσει. Αχ, και εγώ έχω έτσι δικούς μου φίλους ακροατές που δουλεύουν το πρωί και τους λυπάμαι συσσαγωγικά, δεν τους λυπάμαι. Απλά ξέρω τι είναι να ξυπνάς πρωί. Εμένα κόψε μου ώρες από το βράδυ, δώστες μου το πρωί. Δεν μπορώ το πρωινό ξύπνημα να φανταστείτε, παιδιά, ξυπνάω στις 2.30 το πρωί όταν δουλεύω. Είναι όχι γερμανική σκοπιά. Αυτό πώς το λέγατε στο στρατό, γιατί εγώ δεν πήγα στο στρατό. Γερμανική σκοπιά. Γερμανικό. Αυτό είναι το γερμανικό νούμερο. 4-6. 4-6, ακόμα χειρότερα εγώ δηλαδή. 2-4 νομίζω. Ή 4-6. Για να ξυπνήσεις στις 2.30, τι ώρα πρέπει να κοιμηθείς? Που εγώ κοιμάμαι, τι ώρα να κοιμηθώ? Εγώ η ώρα μου είναι 12.00, άντε να κοιμηθώ στις 10, πάλι δεν αρκεί. Είναι πολύ δύσκολο, τέλος πάντων δεν παραπονιέμαι, επιλογή μας είναι όλα. Πάμε να ακούσουμε, Άντζελα Δημητρίου, αν είχα έναν άνθρωπο, το καινούργιο της, δεν είναι? Επιλογή σου. Ναι, επιλογή μου, γιατί είναι το καινούργιο κομμάτι της Άντζελα. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν τα παλιά της περισσότερο, αλλά και του Καρά, όλα τα παλιά μου αρέσουν πιο πολύ. Εντάξει. Χαλάλη, λέει η Κατερίνα. Γιατί η παρέα είναι λέει, πολύ όμορφη, λέει. Κοπέλα μου. Περνάει πολύ ωραία. Ένα, άμα ακούς τώρα τέτοια λόγια, δεν θα πάρεις τα πάνω σου, δεν θα χαρείς. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Να ξέρετε ότι είμαι κοντά σας, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Μου αρέσει να προσφέρω συντροφιά στον κόσμο. Είμαι ο εαυτός μου, δεν σας κρύβω τίποτα. Δεν σκέφτομαι τι θα πω, δεν προετοιμάζω τίποτα. Ό,τι προκύψει εδώ μαζί σας ζωντανά και τα λάθη δικά μας είναι, πιστεύω να μας συγχωρείτε. Πάμε. Και, ναι, ελπίζω Έλληνα να είσαι ξύπνια. Γράψε μας κάτι κι εσύ.
Το διακόπτουμε. Αρκετά αφήσαμε το κοινό μας. Τι πρώτα να κάνουμε, να πιούμε λίγο νερό, να πάρουμε λίγο αέρα, να απαντήσουμε στα μηνύματα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σήμερα. Είμαστε δύο άτομα και δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ακόμα και αυτοί που δεν μας ακούνε, γιατί δεν έχουν καλή σύνδεση, έχουν μπει στο Facebook, μας στέλνουν μηνύματα, έχουν δει το live που βγάλαμε εκεί. Τώρα θα δημοσιεύσω και φωτογραφίες, δεν πρόλαβα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Facebook, η μουσική εκδρομή, η σελίδα μας, καθώς επίσης και η προσωπική μου σελίδα Εφη Μάνου, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία. Υπάρχει και τηλέφωνο που δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, αλλά δεν πειράζει, να βγείτε στον αέρα αν θέλετε ή να κάνετε αφιερώσεις. Υπάρχει ένα WhatsApp 697-29-6006, επαναλαμβάνω, 697-29-6006, και ένα σταθερό 2313-022-040. Κανονικά η εκπομπή είναι ως τις 2, αλλά επειδή έχουμε τόσο καλή παρέα, πήραμε πάλι παράταση. Νυχτοπούλια και οι δυο, εγώ και ο Κυριάκος. Κυριακό. Εννοείται. Είμαστε νυχτοπούλια. Η νύχτα είναι πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, ειδικά όταν δεν έχεις να πας στη δουλειά το πρωί. Καταλαβαίνω και όλους εσάς που θα δουλεύετε το πρωί. Για την Εύη, την γλυκούλα μου εκεί, Εύη, και εσύ πρέπει να δουλεύεις, Κατερινάκη μου, και εσύ. Βάσο δουλεύει το πρωί. Αύριο είναι απογευματινή, αλλά η Κατερίνα... Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά έχει άλλες υποχρεώσεις. Η Κατερίνα λέει ότι εύχεται καλή συνέχεια, δεν μπορώ, λέει, να ακούτε σου. Κοπέλα μου, καλό ξημέρωμα, καλό ύπνο, και εμείς μην νομίζεις λίγο ακόμη πόσο να το τρενάρουμε. Ο Τόμι λέει ότι άνοιξε ουζάκι. Ο Τόμι, στην Αμερική. Τόμι, ελπίζω να σου κάνουμε καλή παρέα. Η Εύη είναι έτοιμη να χορέψει, λέει. Άρε, Εύη, άρε, Εύη. Εύη, κοπελάρα μου όμορφη. Χαίρομαι που ακόμα μας ακούνε ο Κροατές. Πολλοί έχουν πάει για ύπνο βέβαια. Λίγο ακόμα θα συνεχίσουμε και εμείς, κάποια στιγμή θα κλείσουμε. Αλλά τώρα προς το παρόν καψούρα. Πολύ καψούρα για όλους τους ερωτευμένους. Γουστάρω πολύ. Παιδιά, ερωτευτείτε. Πολύ όμορφο συνέστημα. Πολύ όμορφο. Δεν συμφωνείς? Πολύ καψούρα, και το λέω και αυτό το τραγούδι. Εννοείται. Εμένα προσωπικά έχει να μου συμβεί πολλά χρόνια, αλλά είναι ένα υπέροχο συνέστημα, καλοδεχούμενο σε όλες τις ηλικίες. Ο έρωτας δεν έχει άλλο στη ηλικία. Αναζωογονεί, ομορφαίνει τη ζωή. Είπαμε, αν οι άνθρωποι ήταν όλοι ερωτευμένοι, ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος. Δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω αν είσαι ερωτευμένος. Προφανώς και είσαι, Κυριάκο μου, το καταλαβαίνω, και είναι πολύ όμορφο αυτό. Ναι, όχι με τη γυναίκα μου. Εμένα. Τέτοια να λες. Τέτοια να λες και δεν σε ξαναβλέπω στην εκπομπή. Βάσω ψέματα, λέει, μιλάει συνεχώς για σένα, κορίτσι μου. Εμένα. Βάσο λέει ψέματα, σε λατρεύεις, το λέω εγώ. Δεν υπάρχει. Μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την οικογένειά του φυσικά, και ναι, ότι πιο ιερό είναι η οικογένεια. Ναι. Υπάρχουν όμως ακόμα δύο άτομα τα οποία είμαι πολύ ερωτευμένος. Είναι τα παιδιά μου. Τέτοιες αγάπες, τέτοιον έρωτα έχω κι εγώ. Εγώ είμαι ερωτευμένη με δύο μικρούς πρίγκιπες. Ο ένας είναι 7,5 στα 8 και ο άλλος θα κλείσει τα 3 τον Ιούνιο, και φυσικά είμαι πολύ ερωτευμένη, άλλου είδους έρωτας. Εμείς τώρα τέτοια ώρα μιλάμε για καψούρα. Πάρτε καψούρα λοιπόν και... από τον... από τον Μάχη Χριστοδουλόπουλο, ναι. Απορώ, και ο Τόμι λέει κερνάει ουζάκι, ελάτε. Τόμι, παίζεις με τον πόνο μας. Πού ακριβώς να έρθουμε και πόσα αεροπλάνα πρέπει να πάρουμε για να έρθουμε εκεί? Όχι, στείλ το με αεροπλάνο, Τόμι. Τόμι, θα πάω τώρα στο αεροδρόμιο. Τόμι μου, επειδή έζησα αυτή την εμπειρία, έχω πάει Καναδά. Ήταν ατελείωτο το ταξίδι, μου φάνηκε ατελείωτο. Και φυσικά η Εύη έχει εμπειρία πολλά από ταξίδια, γιατί ζούσε στην Αυστραλία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Εγώ τη λέω, μήπως είσαι κατάσκοπος, και γελάει. Πρέπει να είναι χορεύτρια καλή. Έχει πάει σε απίστευτα μέρη. Βλέπω φωτογραφίες, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Μπράβο, Εύη μου. Σ' αγαπάμε πολύ.
Λοιπόν, για όλους εσάς, για τον Τόμι εκεί που πίνει το ουζάκι του, για το φίλο μου τον Γιώργο στην Αλεξανδρούπολη, χαρίζει στα φιλαράκι του που μας ακούνε από Σουφλή, από Κρήτη, από Λαμία, από Αθήνα, τη φίλη του εκεί, με το περίεργο όνομα, δεν τη θυμάμαι το όνομά της, το έχεις γραμμένο εκεί κάπου, Κυριακό, τη φίλη μας στην Αθήνα, το έχεις γραμμένο. Α, ναι. Δεν θυμάσαι. Γκάινα. Γκάινα. Τώρα από πού βγαίνει αυτό δεν ξέρω. Παράξενο. Άρα, φίλε, ευχαριστώ, Εύη. Ευχαριστώ. Ευάκι μου, γλυκό. Λίγο ακόμα, λίγη ακόμα καψούρα και θα κλείσουμε. Προς το παρόν, Χριστοδουλόπουλος, απορώ. Και καληνύχτα, Κατερίνα μου, από εμάς. Καληνύχτα, Κατερίνα, αλλά Κατερίνα θα χάσεις, γιατί θα υποχρεώσω τον Κυριάκο τώρα να. Τώρα. Έστω αυτό το τραγούδι. Έστω αυτό άκουτο. Ναι, να ακούσεις αυτό το τραγούδι και μετά θα βάλω τον Κυριάκο έτσι να μας πει κάτι ακαπέλα. Οπότε μάλιστα. Κάνει υπομονή κανένα πεντάλεπτο. Ξέρεις εσύ, βούρτισε δοντάκια, βάλε μπιζαμούλες για να βάλουμε τον Κυριάκο ακαπέλα μετά να μας πει κάτι. Άντε γλυκιά μου. Σαν να μου φαίνεται ότι τραβάτε καψούρα εκεί έξω και δεν το παραδέχεστε, αν κρίνω από τα σχόλια και τα μηνυματάκια σας. Κρυφοκαψούριδες μου είστε όλοι. Απίστευτο τραγούδι όμως. Φοβερό δηλαδή. Και να μην θες να ερωτευτείς, θα ερωτευτείς. Αλλά βλέπεις τι κάναμε εδώ τώρα. Τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Για να συνεχίσουμε πρέπει να βάλουμε και τραγούδι, γιατί η λίστα μας άδειασε. Λοιπόν, Κυριάκο, έχεις σκεφτεί κανένα καψούρικο έτσι τραγούδι να μας πεις ακαπέλα? Βάζεις δύσκολα έτσι. Εδώ δεν μπορώ ούτε να φωνάξω. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Δεν χρειάζεται. Αλλιώς είναι λοιπόν, στο άκου... μικρόφωνο να τραγουδάς. Το ξέρω. Εγώ θα το προσπαθήσω για σένα. Να το προσπαθήσεις λιγάκι. Σε χαμηλό τόνο, γιατί δεν θέλουμε να ενοχλούμε και γιατί δεν έχουμε ούτε μουσική ούτε τίποτα. Θέλω χαμηλά να το πιάσεις, λοιπόν, γιατί καλύτερα το ακαπέλα από κάποιον εδώ ζωντανά παρά οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Τέτοια ώρα και το ακροατήριο μειώθηκε μάλλον, ναι, θα έχουν θα πάει πω. Και για ύπνο. Είμαστε εμείς και εμείς, σαν να μην είναι κανένα, σαν να είμαστε μόνοι εσύ και εγώ. Από ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Καρά που δεν το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ καψούρικο. Γιατί έβαλε το απορώ του Χριστοδουλόπουλου και έπρεπε ένα καψούρικο να πούμε, εντάξει. Είπαμε τώρα καψούρικα θα πούμε και θα κλείσουμε μετά με ένα ελαφρολαϊκό. Θα το προσπαθήσω για σας. Λοιπόν. Ποιο θα πεις? Ονειρεύομαι. Λίγο. Να τα αφιερώσω στην Κατερίνα που άφησε τον ύπνο, την πείσαμε και θέλει, και θέλει να ανοίξει ουίσκι βάλω, τώρα. Λέει, πω, πω, χαλάμε σπίτια. Όχι σπίτια, χαλάμε ανθρώπους που πρέπει να ξυπνήσουν για να πάνε στη δουλειά το πρωί, ρε Κυριάκο. Απίστευτο. Κακοί άνθρωποι είμαστε, τους ξενυχτάμε. Δεν πιστεύω να είμαστε κακοί. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, βάλει εκεί να πιεις ένα ουίσκι. Σου έχω live τώρα τον Κυριάκο ακαπέλα. Λοιπόν. Όλη τη μέρα αγωνιώ, το βράδυ αυτό πως θα έρθει, μην τύχει και το ξαναδώ τον ίδιο εφιάλτη. Μην τύχει και το ξαναδώ τον ίδιο εφιάλτη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Κυριάκο? Ονειρεύομαι, ονειρεύομαι άλλον με στην αγκαλιά σου και πικραίνομαι, ονειρεύομαι, ονειρεύομαι
να με διώχνεις μακριά σου και τρελαίνομαι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο, τόσοι επισκέπτες έχουν έρθει στο στούντιο, δεν μπορώ να ρυθμίσω τη φωνή σου, δηλαδή κοκκινίζει τα μικρόφωνα. Αυτό είναι που λένε καλή. Ξέρεις, είναι σιγά, πολύ δύσκολο, σιγά, δεν μπορώ να σε πιάσω. Τραγουδήσω εδώ μέσα. Το ξέρω, Χρυσέ μου, και μόνο έτσι που το είπες και έτσι που τα κατάφερες, συγχαρητήρια. Απλώς δεν μπορώ να ρυθμίσω το μικρόφωνο σου, δηλαδή είναι, πάω μια πάνω, μια κάτω, κοκκινίζεις τα λαμπάκια εδώ. Ονειρεύω, μου λέει τέλειο, μπράβο φίλε μου, τώρα λέει, με έκανες κομμάτια. Ποιος θα την καλή έννοια, η Κατερίνα. Κατερινάκι μου, για σένα εκεί. Δεν ξέρω αν άνοιξε σου ισκάκι, όμω σιγά σιγά να πας για ύπνο, γλυκιά μου, γιατί 6 ώρα είναι άσχημο ξύπνημα. Λοιπόν, λίγη καψούρα ακόμη και μετά θα κλείσουμε κι εμείς γλυκά γλυκά. Προς το παρόν, τι θα ακούσουμε, Κυριακό? Θα ακούσουμε ένα από τα καταπληκτικά τραγούδια του Βασίλη Καρά. Είναι από το Βορρά μέχρι το Νότο, που το λέω και αυτό στο πρώτο ρεπερτόριό μου. Ο έχω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το αφιερώσω σε όλους τους ακροατές σου. Σε όλους. Από το Βορρά μέχρι το Νότο. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει πάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χαλί, με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Για όλους εσάς που μας ακούτε. Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνει. Και εσύ, ως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές σήμερα, ενώσαμε και οι δύο τα fan club μας και περάσαμε απίστευτα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε, ρε παιδιά, η ώρα πάει 2:30. Πιστεύω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Θα ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα και θα σας κλείσουμε γλυκά με καψούρα πάλι, αλλά όχι λαϊκό κομμάτι, ένα άλλο έκπληξη. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε, Κυριακό? Αυτό έφη το έχω στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι φοβερό κομμάτι. Το ξέρω, Ζαφύρης Μελάς. Γαμώ την καλοσύνη μου λέγεται. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και ύστερα είναι το τελευταίο. Το τελευταίο θα κάνουμε την αποφώνηση. Εκεί θα κρατήσουμε λίγη ώρα παραπάνω το μικρόφωνο στο τελευταίο μας τραγούδι, για να ευχαριστήσουμε όλους που μας άκουσαν σήμερα. Προς το παρόν θα ακούσουμε. Ναι, πες μου. Η Εύη μας λέει καλό ξημέρωμα. Ακόμα δύο τραγούδια έμενα. Δύο τραγούδια, Ευάκη μου, αλλά αν δεν αντέχεις να πας να κοιμηθείς, τι να πω, τι να πω, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ που και σήμερα αφού ήσουν κοντά μας. Μας αποχωρίζετε. Έλα παραπονιάρη, το κορίτσι ξυπνάει πρωί, είναι εργαζόμενο. Δεν θα έρθω την Τετάρτη στο θέατρο. Έλα, αυτό είναι εκβιασμός και δεν τα δέχομαι αυτά. Πλάκα κάνω, πλάκα αυτό κάνω. Αυτό έλειπε. Πλάκα κάνω. Δεν δέχομαι εκβιασμού στο ακροατήριό μου. Τις αγαπούλες μου εκεί όλες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Θα μας ακούσει, λέει. Ωραία. Δύο κομματάκια είναι, Εύη, κάνει υπομονή. Ό,τι είπα και στην Κατερίνα, ξέρεις, βάλει πιζαμάκια, βούλτισε δοντάκια, να είσαι έτοιμη. Δύο κομματάκια. Δεν μακρηγορώ άλλο. Πρώτο τελευταίο κομμάτι, Ζαφύρης Μελάς, γαμώ την καλοσύνη μου. Γεια σου, Τόμι μου. Γεια σου. Τέλειο, λέει, τέλειο. Γεια σου, Τόμι, στην υγειά σου, καλέ μου, εκεί, στην ξενιτιά που μας ακούς. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Εντάξει, κρυφοκαψουράκια μου, τελικά όλοι κατηγορούν τα καψούρικα, αλλά όλοι γουστάρουν καψούρικα, Κυριακό, έτσι. Όπως και εγώ.
Και εμένα μ' αρέσουν πολύ. Όλα τα τραγούδια μ' αρέσουν. Εγώ είμαι συνεχώς καψούρης. Αγόρι μου. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ερωτευτώ, βέβαια. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, σπανίως ερωτευόμαστε. Πολύ πιο δύσκολα. Αλλά ναι, και το κινητό μας απενεργοποιήθηκε. Εδώ έχουμε μπλέξει τα κινητά, τις σελίδες μας στο Facebook. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, πέρασε και η ώρα, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, αν και δεν θέλω να σας αποχωριστώ, αλλά εντάξει, η ώρα πήγε 3 παρά. Κανονικά σταματάμε στις 2, αλλά λόγω μεγάλου ακροατηρίου είπαμε να πάρουμε πάλι παράταση. Κυριάκο μου, κάνουμε αποφώνηση, λέμε ό,τι θέλει ο καθένας, καληνυχτίζουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές σου, τον Τόμι, Εύη, Έλενα, την Κατερίνα και πολλούς άλλους που ακούνε. Δημήτρης από Λαμία, Γιώργος από Κρήτη, Γκάιν από Αθήνα, Σταμάτης από Σουφλή. Την παρέα μου στο θέλω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πιο ευχαριστημένη από όλες και από όλους τους ακροτές ήταν η Εύη. Γιατί όμως, έχω να σχολιάσω εδώ. Κάτσε, μου κοκκινίζεις τα μικρόφωνα. Γιατί ναι, όμως. Γιατί. Πρέπει να το πω. Λοιπόν, επειδή η Εύη ήταν η μοναδική η οποία... Μην κοιτάς εμένα, χρυσό μου παιδί. Μίλα, αυτό δεν θα το κόψεις. Μας ακούγε διπλά. Αυτό δεν διπλή το... ευχαρίστηση. Διπλά μας ακούγε. Λοιπόν, γεια σου, Εύη. Κάτσε μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν σε μένα. Εγώ δεν σε βλέπω. Δεν σε μένα. Μπροστά στο αυτό, μικρόφωνο. Την παρατήρηση, αμά. Δεν είναι παρατήρηση. Κοκκινίζεις τα μικρόφωνα, καλέ μου, και δεν θα σε ακούνε καλά εκεί έξω. Mm. Μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να είμαστε σωστοί. Δεν πειράζει, Κατερίνα, ναι. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω ότι ήταν φανταστική η σημερινή νύχτα. Δεχτήκαμε πολύ αγάπη εκ μέρους σας, μηνυματάκια. Ξέρω και πολλοί κόσμος ακούει χωρίς να στείλει το στίγμα του. Δεν έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι να περάσατε καλά. Αν περάσατε καλά, κοινοποιήστε το και στους φίλους σας. Να είστε εδώ και στην επόμενη εκπομπή, την Πέμπτη, μεσάνυχτα. Θα είμαστε πάλι εδώ ζωντανά για ωραία ελληνικά τραγούδια διαφόρων ειδών, ελευθερολαϊκά, λαϊκά, τα πάντα. Ό,τι θέλετε εσείς, στείλτε μας τις επιθυμίες σας. Υπάρχει σελίδα μου στο Facebook, μπορείτε στη διάρκεια της εβδομάδας να μου στείλετε αιτήματα φιλίας, να μου στείλετε τις επιθυμίες σας, να βάλω τα τραγούδια που επιθυμείτε στη λίστα που θα παιχτούν στην επόμενη εκπομπή. Είμαι η Εύη Μάνου, έτσι αναγράφουμε στη σελίδα στο Facebook, ελληνικά τα δύο πρώτα κεφαλαία, και μπορείτε να μου στείλετε αιτήματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε στη διάρκεια της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σας ευχαριστώ έναν προς έναν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στους αγαπημένους μου εκεί, τον Τόμι και τον Δημήτρη από Νεβάδα, τον Τόμι από το Βερμόντ. Τόμι, το υπόλοιπο ουζάκι θα το πιεις μόνος. Το φίλο μου τον Γιώργο που δεν μπορούσε να μας ακούσει σήμερα. Για όσους δεν ακούσαν την εκπομπή, και για εσάς να ξέρετε ότι οι εκπομπές μας είναι μαγνητοφωνημένες στο YouTube, μπορείτε να τις βρείτε ανάλογα με την ημερομηνία, μπορείτε να τις βρείτε εκεί σαν μουσική εκδρομή ο τίτλος της εκπομπής και να τις ξανακούσετε βέβαια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την παρέα μου εκεί, τα κορίτσια από το θέατρο, την Εύη φυσικά, την Έλενα, την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια, χαίρομαι που σου κρατάμε συντροφιά καλή μου, το Κατερινάκι που κοιμήθηκε. Στη γυναίκα μου. Στη γυναίκα σου τη βάσωνε, πάντα κάποιον θα ξεχάσουμε. Γυναίκα μου, καλή ξεκούραση γράφει. Είναι τόση πολύ βάσο μου. Σε ευχαριστώ που ξενύχτησες μαζί μας και εσύ και ελπίζω να σ' άρεσαν τα τραγούδια, η εκπομπή μας γενικά. Για όλους εσάς που ακούτε, Κρήτη, Σουφλή, Λαμία, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αν περάσατε ωραία, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί ξανά. Θα κλείσουμε με τέλειο κομμάτι, το διαλέξαμε και οι δυο μαζί. Σας τα αφιερώνουμε με πάρα πολύ αγάπη, παιδιά. Δηλαδή, αν ξέρατε
τι όμορφα μας κάνετε και νιώθουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πες, Κυριακό. Μπορώ να πω κάτι τελευταίο κι εγώ. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, Τόμι, ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν ξέρει η Εφή. Έχω κλείσει εισιτήρια για μετά από εδώ. Ερχόμαστε Αμερική. Ερχόμαστε Αμερική. Ξέρεις, εδώ λέει είναι 8.30 το πρωί, οπότε ερχόμαστε με το αεροπλάνο και πίνουμε καφέ. Και μετά γυρίζουμε εσύ με το επόμενο. Εννοείται. Αγάπη μου γλυκιά, ευχαριστώ για τη φατσούλα. Εύη μου, έπεσα μέσα με τα σχόλια, έτσι. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Είστε φοβεροί όλοι οι ακροατές, όλοι και όλες. Λοιπόν, Τόμι, ετοίμασε καφεδάκια εκεί και ερχόμαστε. Θα πεταχτούμε μέχρι το μεσημέρι, θα είμαστε πίσω. Ναι. Ετοίμασε τα καφεδάκια και ερχόμαστε. Κάνε δύο γαλλικούς εκεί πέρα. Δεν ξέρω ποιο αεροπλάνο θα πάρουμε, αλλά μπας περιπτώσει τώρα. Τις τρέλες. Λοιπόν, απόψε Γιάννης Πάριος, ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Ναι, πολύ ερωτικό. Ναι, για όλους εσάς. Τελείωσε η εκπομπή. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο τον Σταυρίδη που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης, τραγουδιστής της Θεσσαλονίκης. Αγαπάμε και στηρίζουμε τους ντόπιους καλλιτέχνες. Τους ακολουθούμε στα live για να περάσουμε όμορφα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και την Έφη. Και να είσαι, είναι σίγουρο ότι θα με ξαναδεί, θα με βαρεθεί. Χαρά μου και τιμή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Κυριάκο, γιατί μαζί σου πέρασα πολύ καλύτερα από το να ήμουν μόνη και ευχαριστώ ξανά. Αλλά εγώ πιστεύω εδώ πέρα δεν είμαι απλώς προσκεκλημένος. Εδώ κάνω εκπομπή και εγώ. Βεβαίως. Αυτό βλέπω. Μπορείς... Έχεις όμως ένα κουσούρι. Δεν κοιτάς μπροστά. Σου είπα. Θέλω να σε βλέπω, να σε νιώθω. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να με βλέπεις. Εδώ είμαι στο μικρόφωνο, εδώ είμαι. Όχι, δεν μιλάνε από εκεί. Εδώ. Το πρώτο που μου μάθανε είναι που ακριβώς μιλάμε στο μικρόφωνο. Εδώ μιλάμε στους ακροατές. Μεταξύ μας μιλάμε αλλού. Αλλά εδώ μιλάμε στους ακροατές. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, ευχαριστώ και πάλι. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Λίγο για να εκφράσω αυτό που νιώθω, την αγάπη που δέχομαι από εσάς. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, την Πέμπτη και πάλι μαζί σας. Φιλάκια πολλά. Και από μένα τα ίδια. Καλό βράδυ.